Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 5 Ιουλίου. Είμαστε ολοταχώς προς την καρδιά του καλοκαιριού και νομίζω ότι η απόψινή εκπομπή έρχεται να προσθεθεί σε όλα αυτά τα οποία έχουμε ακούσει όλο αυτό το διάστημα, με σημείο αναφοράς στην ενεργειακή διασύνδεση της Κρήτης με την υπηρετική Ελλάδα, το πόσο σημαντικό είναι που η Κρήτη μπορεί σε μερικά χρόνια να είναι ένας ουσιαστικός ενεργειακός κόμβος σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Και όλα αυτά μία ανάσα πριν την έναρξη του 5ου Παγκρίτιου Ενεργειακού Συνεδρίου που θα ξεκινήσει στις 8 Ιουλίου στην Χερσόνησο και θα ολοκληρωθεί στις 10 Ιουλίου. Σήμερα λοιπόν εμείς εδώ σε ώρα αιχμής θα επιχειρήσουμε να κάνουμε μία συζήτηση που αφορά το συγκεκριμένο συνέδριο σαν μια μικρογραφία του τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες στην Κρήτη. Θα παρουσιάσω ευθύς αμέσως τους εκλεκτούς καλεσμένους. Θα σας πω ότι είναι εξαιρετικοί οι απόψινοι εισηγητές. Μέχρι και τις 12 που θα είμαστε στον τηλεοπτικό αέρα. Τους έχουμε ομαδοποιήσει έτσι ώστε να μπορούν να μεταφέρουν αυτό που θα πούν μέσα από τη δική τους εισήγηση με απλά λόγια σε όλους εσάς, για να καταλάβετε πόσο σημαντικό δώρο είναι για την Κρήτη αυτή η ενεργειακή αναβάθμιση, αυτή η ενεργειακή αυτονομία και αυτός ο κομβικός ενεργειακός ρόλος που θα έχει στο άμεσο μέλλον. Μαζί μας λοιπόν εδώ στην εκπομπή Ώρα Αιχμής, ο ιδρυτής της Cretan Energy Conference, ο κύριος Στέλιος Βεϊσάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Βεϊσάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Ασκαλάκη. Ευχαριστούμε. Μαζί μας είναι και ο Γενικός Διευθυντής της Εργοπρόληψης, ο κύριος Γιάννης Ασπυρτάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Ασπυρτάκη. Καλησπέρα. Και με τη δύναμη της τεχνολογίας θα πάμε μέχρι την Κύπρο για να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο του Ερευνητικού Κέντρου ΦΟΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου, τον κύριο Βενιζέλο Ευθυμίου. Κύριε Ευθυμίου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, χαρά μου. Χαρά που τα δύο νησιά, τα δύο αγαπημένα νησιά, απόψε γίνονται σημείο αναφοράς σε αυτήν τη συζήτηση. Νομίζω ότι γνωρίζετε καλύτερα από μένα τους ισχυρούς δεσμούς της Κρήτης με την Κύπρο και βεβαίως τον γεωπολιτικό ρόλο που έχουν και τα δύο νησιά στην Ανατολική Μεσόγειο και όχι μόνο. Mm-hmm. Θα μου επιτρέψετε να δώσω... Βεβαίως, κύριε Ευθυμίου, ναι. Σίγουρα όσα είπες τα υπογραμμίζουμε πολύ σημαντικά και πράγματι η Κύπρος και η Κρήτη διανύουν δρόμους παράλληλους στο ενεργειακό τουλάχιστον τομέα, να μην πούμε άλλα θέματα, τα οποία αγκαλιάζουν το μέλλον τους με παρόμοιους και παράλληλους δρόμους. Και μιας και έχουμε αυτήν την επικοινωνία, η Κύπρος περνάει και δύσκολες στιγμές τα τελευταία 24 ώρα με μια εθνική τραγωδία. Θα ήταν ατόπιμα να μην το αναφέρω. Ξέρω πόσο έχει πληγώσει τους Κύπριους αυτή η πραγματικότητα, αλλά θέλω να σας πω ότι έχει πληγώσει και την Ελλάδα. Είναι από αυτές τις στιγμές που όλοι θέλουμε να ξεχάσουμε και δεν πρέπει να ξεχνάμε 4 ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή στην πύρινη Λέλαπα. Mm-hmm. Αυτό είναι η τραγική στιγμή δυστυχώς που ζούμε αυτή τη στιγμή και το τι αφήνει πίσω της μια φωτιά και τέτοια έκταση ζημιά είναι σίγουρα και οι ανθρώπινες ζωές πάρα πολύ σημαντικές, αλλά και ό,τι υπόλοιπο έχει χαθεί είναι δραματικά μεγάλο. Αντιλαμβανόμαστε απόλυτα τι βιώνεται. Είναι ακόμα νοπή η τραγωδία στο μάτι, αλλά και πολλές άλλες τραγωδίες από φωτιές που κατά καιρούς, κυρίως στους θερινούς μήνες, ξεσπούν στον ελλαδικό χώρο. Θα επιστρέψω σε εσάς, κύριε Ευθυμίου, σε πολύ λίγο. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Βεϊσάκη για να μας δώσει τα χαρακτηριστικά αυτού του συνεδρίου που ξεκινάει στις 8 Ιουλίου εδώ στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στην Χερσόνησο. Βλέπουμε και τα στοιχεία αυτού του συνεδρίου, το 5ο Παγκρίτιο Ενεργειακό Συνέδριο, όπου θα βάλει στο μικροσκόπιο όλα αυτά τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει όσον αφορά τα ενεργειακά. Κύριε Βεϊσάκη, ο λόγος σε εσάς, γιατί γνωρίζω ότι στην εποχή της πανδημίας έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά όσον αφορά τους εισηγητές, όσον αφορά τις επιστημονικές προσωπικότητες, που θα συμμετέχουν σε αυτό το συνέδριο που μετά από πάρα πολύ καιρό είναι και διαζώσεις. Δηλαδή η σύνεδροι, η πλειοψηφία των συνέδρων θα είναι στο νησί μας και αυτό πραγματικά θυμίζει μια ωραία κανονικότητα. Να καλησπερίσουμε καταρχάς τους τηλεθεατές σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας αφιερώνετε την εβδομαδιαία σας εκπομπή για αυτή τη διοργάνωση. Σας ευχαριστούμε για όλη τη στήριξη αυτή. Εγώ ευχαριστώ.
Ουσιαστικά φέτος διοργανώνουμε το 5ο Παγκοινωνιακό Συνέδριο μετά από μια αναβολή που πήρε πέρυσι, οπότε ήταν πολύ δύσκολα, αλλά φαίνεται ότι τα καταφέρνουμε, διότι και ο κόσμος έχει ανάγκη να πάει μπροστά. Είναι και υποχρεωτικό να είναι και τα δύο, δηλαδή είναι και με φυσική παρουσία και, και διαδικτυακά, αν κάποιος θέλει να το παρακολουθήσει. Αλλά αυτό που εγκαινιάζουμε φέτος με την στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης της περιφέρειας Κρήτης είναι η πρώτη διεθνής έκθεση ενέργειας για την Ελλάδα που θα γίνεται ετήσια εδώ στην Κρήτη. Και αυτό, οπότε, νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που βάζει ακόμα πιο δυναμικά την Κρήτη στον ενεργειακό χάρτη της Μεσογείου. Ναι, βεβαίως, ευρύτερα και παγκόσμια, αλλά επειδή και το τελευταίο διάστημα, ίσως και διαχρονικά βέβαια, ακούμε τη λέξη προκλήσεις, η Κρήτη πάντα απαντούσε στις προκλήσεις με δημιουργικότητα. Συνεπώς και εμείς τώρα προκαλούμε ένα καινοτόμο βήμα και αυτό είναι που θέλουμε να εκφράσουμε σήμερα εδώ, έτσι ώστε να προχωρήσει ό,τι μπορεί να βγει μέσα από κάτι τέτοιο, διότι έχει και το αναπτυξιακό κομμάτι και το επιστημονικό και γίνεται μια σύζευξη έτσι ώστε να παραχθεί ένα έργο γι' αυτό. Προσφέρουμε και δωρεάν τετραγωνικά σε ελληνικά ΑΕΗ, έτσι ώστε να γίνεται διασύνδεση της αγοράς εργασίας με την εκπαίδευση. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αυτή τη στιγμή η ενεργειακή διασύνδεση της Κρήτης με την υπηρετική Ελλάδα έρχεται ακριβώς μπροστά σε αυτό το συνέδριο. Να υποθέσω ότι θα είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο της συζήτησης και των εισηγήσεων αυτή η πραγματικότητα. Προφανώς η Κρήτη έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα, γι' αυτό γίνεται και εδώ. Όμως το βήμα είναι διεθνές. Αλλά επειδή αναφέρεται το συγκεκριμένο παράδειγμα, ήδη αποδείχθηκε τις προηγούμενες μέρες που είχαμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, ότι υπάρχει ανάγκη για αυτό το πράγμα. Διότι συνήθως ο κόσμος. Αναφέρεστε σε αυτά τα blackout που είχαμε το τελευταίο διάστημα, που αποτυπώνουν και την αδυναμία της Κρήτης, ενώ μιλάμε για ενεργειακή διασύνδεση με την Ναι, βέβαια. Διότι αυτό δεν σταματάει. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κάποιος παράγει για μας να είμαστε εδώ. Δεν σταματάει ποτέ. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό θέμα παγκοσμίως. Και ειδικά που είχαμε αναφέρει την προηγούμενη φορά, μπαίνει πλέον πολύ σοβαρά για το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης και εξού και η συμμετοχή από την Κύπρο που έχουμε αυτή τη στιγμή μέχρι το 2050. Άρα έρχεται να διπλασιαστεί το ενδιαφέρον γύρω από το θέμα. Μάλιστα. Κυρία Σπυρτάκη, πρωτού πάω στον κύριο Ευθυμίου για να ξετυλίξουμε λίγο το κουβάρι της δικής του εισήγησης σε αυτό το συνέδριο, αλλά και το σημαντικό ρόλο που έχει η Κύπρος στην ενεργειακή πραγματικότητα της Ευρώπης και όχι μόνο. Θέλω να μου δώσετε κάποια βασικά χαρακτηριστικά της δικής σας εισήγησης, που γνωρίζω ότι θα εστιάσει σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Κύριε Δασκαλάκη, ευχαριστώ πολύ καταρχήν για την πρόσκληση. Και αφού συγχαρούμε όλους τους οργανωτές του αυτού συνεδρίου, που πραγματικά είναι μεγάλη τιμή για το νησί να το φιλοξενούμε. Τη στιγμή που η ενέργεια αυτή την περίοδο αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά και θέματα συζήτησης πολλών από εμάς, τόσο σε πολιτικό όσο και σε επιστημονικό επίπεδο, είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό που στο νησί μας φιλοξενούνται αυτή την εβδομάδα διακεκριμένοι επιστήμονες, πάρα πολύ σημαντικοί άνθρωποι του χώρου της ενέργειας. Κορυφαίοι στον τομέα τους. Ακριβώς. Που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά ολόκληρο τον κόσμο. Και συμβουλεύω όποιον δεν έχει επισκεφθεί έτσι τα πρακτικά και τους ομιλητές να το κάνει, διότι πραγματικά θα δει πολύ διακεκριμένους επιστήμονες να μιλάνε το 8, 9 και 10 Ιουλίου. Και επίσης ανθρώπους κλειδιά, να το πούμε απλά, πάνω στο κομμάτι της ενέργειας και της ενεργειακής αξιοποίησης των φυσικών πόρων. Άρα πράγματι μιλάμε για ένα μοναδικό γεγονός, το οποίο είναι πολύ καινοτόμο και πολύ σημαντικό που γίνεται στο νησί μας. Αναβαθμίζει και την Κρήτη την ίδια. Η ενέργεια πράγματι, πέρα από ένα δημόσιο αγαθό που όλοι μας χρησιμοποιούμε διαρκώς και καθημερινά, αποτελεί πια και μια σημαντική συνιστός ανάπτυξης και με αυτό το κριτήριο πράγματι η παρουσία όλων μας εκεί και όσα θα ακούσουμε εκεί θα δώσουν και ένα βήμα παραπάνω στο πώς μπορεί η Κρήτη, η Ελλάδα και η ευρύτερη Μεσόγειος να αποκτήσει μια μεγαλύτερη όθηση στο κομμάτι της ενεργειακής αξιοποίησης των πόρων. Η δικιά μας επαγγελματική οπτική, η δικιά μας έτσι, η οπτική που στο κομμάτι αυτό αφορά κυρίως τα θέματα ασφάλειας, τα θέματα δηλαδή κατά πόσο όλες οι υποδομές από την ώρα που σχεδιάζουμε ένα έργο ενεργειακής υποδομής μέχρι την τελική χρήση από τον καταναλωτή είναι ασφαλές, δεν θα προκαλέσει κάποιο δυσάρεστο γεγονός σε εξοπλισμό ή και ανθρώπινες ζωές και ταυτόχρονα είναι και μια βιώσιμη λύση για το περιβάλλον. Άρα ασφάλεια
και περιβάλλον είναι τα σημεία του δικού μας ενδιαφέροντος επαγγελματικού και επιστημονικού που θα θέλαμε να δούμε και μέσα στο συνέδριο. Εγώ όλο αυτό θα το συνδέσω, κυρία Σπυρτάκη και κύριε Βεϊσάκη, αλλά και κύριε Ευθυμίου, και με το κομμάτι της πανδημίας, γιατί νομίζω ότι το περιβάλλον και το ασφαλές περιβάλλον ή το υγιές περιβάλλον θέτει τις βάσεις και για την ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά και για την υγειονομική θωράκιση της Ιφυλίου. Άρα νομίζω ότι πάντοτε υπάρχουν προεκτάσεις. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Ευθυμίου, στην αγαπημένη Κύπρο, και προτού μπούμε στο δικό σας κομμάτι, το οποίο θα αναλύσετε στο 5ο Παγκρίτιο Ενεργειακό Συνέδριο, θα ήθελα να μου συγκρίνετε την ενεργειακή πορεία της Κύπρου με την ενεργειακή πορεία της Κρήτης, ή αλλιώς την ενεργειακή εικόνα της Κύπρου με την ενεργειακή εικόνα της Κρήτης. Ναι. Ακολουθούμε παράλληλους δρόμους, θα έλεγα, στο ότι και οι δυο αναγκαζόμαστε, από την καλή έννοια αναγκαζόμαστε, να αξιοποιήσουμε την τοπική ενέργεια που σήμερα μας έρχεται μέσα από φυσική κατεύθυνση, και μπορούμε να πούμε ότι είναι και ευλογία σε κάποιο βαθμό, γιατί έχουμε μπόλικο ήλιο και η Κρήτη μπόλικο αέρα. Η Κύπρος είναι λίγο πιο αδύνατη στον αέρα, αλλά έχουμε και οι δυο πηγές ενέργειας που με τις σημερινές δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία, μπορούμε να πούμε ότι φτάσαμε στο σημείο που μπορούμε να απεξαρτοποιηθούμε από την εισαγωγή καυσίμων και να μπορέσουμε να στηριχθούμε στις δικές μας δυνατότητες και στη δική μας ανάπτυξη στον τομέα αυτό. Η Κύπρος έχει κάνει περισσότερα βήματα και πολύ πιο γρήγορα από την Κρήτη σε αυτό το κομμάτι. Σίγουρα, επειδή η Κύπρος είναι και χώρα και είναι και απομονωμένη και αυτή από τον υπόλοιπο κόσμο, πιέζεται λόγω αυτής της απομόνωσης να κάνει ακριβώς τα βήματα εκείνα που χρειάζονται για να μπορέσει να απεξαρτοποιηθεί από τις εισαγωγές και να στηριχθεί στις δικές της δυνάμεις που έχουν σχέση με τις νέες τεχνολογίες. Πρέπει να πω ότι και η Κύπρος σε αυτό το τομέα, παρόλο ότι έχει αναγνωρίσει αυτή την ανάγκη και την έχει προγραμματίσει ως διορθωτική πορεία, κινούμαστε λίγο πιο αργά από τους ρυθμούς που έπρεπε να κινούμαστε. Και αυτή είναι η πραγματικότητα και στην Κύπρο. Προτού πάω στο κομμάτι της εισήγησης σας, θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό. Γνωρίζουμε ότι η δυναμική της Κύπρου σε συνδυασμό με την ενεργειακή αναβάθμιση και την προσπάθεια που γίνεται σε επίπεδο Κρήτης, αλλά και με κάποιους παράγοντες που έχουν να κάνουν με άλλες χώρες όπως την Αίγυπτο ή το Ισραήλ, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μία ενεργειακή θωράκιση στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, αντιλαμβανόμενοι όμως ότι υπάρχει μία χώρα που θα αντιδράσει και ήδη αντιδρά. Και αναφέρομαι βεβαίως στην Τουρκία. Γιατί έχει και γεωπολιτικό ρόλο η ενεργειακή αναβάθμιση των περιοχών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όταν μάλιστα αποκλείεται η Τουρκία από αυτόν τον ρόλο. Ναι, σίγουρα αυτή η γεωπολιτική της θέση της Τουρκίας που της δίδει, ας πούμε, τη φυσική προέκταση προς την Ενωμένη Ευρώπη λόγω των μικρών αποστάσεων, της ξέβατης θάλασσας που συνδέεται η χώρα μας μαζί τους, είναι μια, ας πούμε, κάτω από φυσιολογικές και ειρηνικές συνθήκες, θα ήταν μια προέκταση φυσιολογική. Όμως, σωστά αναδεικνύεται ότι κάτω από τις περιστάσεις και κάτω από τις συνθήκες που ζούμε, είναι γεωπολιτική σημασία το να υπάρξει μια διασυνδεσιμότητα άλλης κατεύθυνσης που να μας δίδει ακριβώς αυτήν την αλληλοϋποστήριξη στον ενεργειακό τομέα που είναι τόσο πολύ σημαντικός στην οικονομική και την κοινωνική μας ανάπτυξη. Μάλιστα. Λοιπόν, το δικό σας κομμάτι έχει να κάνει με τη βιώσιμη ανάπτυξη, κύριε Ευθυμίου, και αντιλαμβάνομαι ότι η βιώσιμη ανάπτυξη έχει μία ανισότητα από χώρα σε χώρα, από περιοχή σε περιοχή. Γνωρίζω και αυτή την προσπάθεια μέσω του Παντέρα. Άρα,
Να υποθέσω ότι στην συζήτηση, στην εισήγησή σας στο 5ο Παγκρίτιο Ενεργειακό Συνέδριο θα αναφερθείτε στο πώς μπορεί να αναπτυχθεί αυτή η δυναμική σε χώρες που δεν έχουν κάνει βήματα, γιατί υπάρχουν χώρες που έχουν κάνει και άλματα. Mm-hmm. Ακριβώς το έργο Παντέρα, και εδώ πρέπει να πούμε γιατί υπάρχουμε σαν έργο Παντέρα, είναι ένα έργο που είναι στη βάση του, στοχεύει στο να βοηθήσει τις αδύνατες χώρες στο να αναπτυχθούν στον τομέα αυτό της αειφορίας, και που δείχνουν ή που χαρακτηρίζουν τις χώρες αυτές χαμηλή δράσης έρευνας και καινοτομίας στους τομείς της ενεργειακής μετάβασης προς τα έξυπνα δίκτυα, όπως το ονομάζουμε, προς τα συστήματα αποθήκευσης και και στα προτοπικά συστήματα ενέργειας. Αυτές οι συντονιστικές βοηθητικές ενέργειες, coordination and support action όπως το λέμε, που είναι ένα έργο υποστηρικτικό που έχει προβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναζητούσε μια ομάδα οργανωμένη να βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση. Το κερδίσαμε αυτό με τη συμβολή εταίρων. Το συντονίζουμε εμείς από την Κύπρο. Έχουμε υποστήριξη ελληνικής στήριξης ενώ συμμετέχοντα, αλλά έχουμε και μέσα στην ομάδα μας συμμετοχή από τη Λάτβια, την Νορβηγία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Γερμανία, τη Βουλγαρία και, όπως είπα, Κύπρο και Ελλάδα. Και η βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα τρέχει με τους ίδιους ρυθμούς που τρέχει σε άλλες χώρες. Δηλαδή γνωρίζω ότι η Γερμανία, με βάση έτσι μια μικρή έρευνα που έκανα στα πλαίσια του ρεπορτάζ για να προετοιμαστώ για την σημερινή εκπομπή, έχει κάνει τεράστια άλματα και έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εδώ στην Κρήτη την ψιλοσυζητάμε τη βιώσιμη ανάπτυξη, χωρίς όμως να έχουμε κάνει ουσιαστικά βήματα. Ναι, θεωρώ και εγώ βλέποντας, δεν ζω από κοντά την Κρήτη, αλλά βλέποντας από τη συμβολή, τη συμμετοχή, την παρεμβατικότητα στα διάφορα θέματα, θα μπορούσε να κάνει πολύ περισσότερα και η Κρήτη σε αυτό το τομέα. Και απλώς να επανέλθω πίσω στο έργο Παντέρα, στο ότι ο στόχος που μπήκε μέσα από αυτό το έργο είναι ακριβώς για να βρεθούν εκείνοι οι μηχανισμοί στήριξης, ενίσχυσης και βοήθειας προς τις 15 οι χώρες στην Ευρώπη που υστερούν σε αυτό το τομέα, που σε σύγκριση με εκείνους που είναι πολύ ανεπτυγμένοι στην πορεία αυτής της ενεργειακής αειφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης. Άρα στόχος είναι να υπάρξει αυτή, μάλλον να μειωθεί η ανισότητα ανάμεσα στις χώρες που τρέχουν και στις χώρες που έχουν μείνει πίσω, ανάμεσά τους είναι και η Ελλάδα. Μάλιστα. Ακριβώς αυτός είναι ο στόχος της ερευνητικής μας προσπάθειας, της υποστηρικτικής μας προσπάθειας, και έχουμε αργούς σε αυτή την πορεία, σίγουρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα από τη διοίκηση της ενέργειας, το TG Energy, και όλα όσα αυτόν φέρνει μαζί του, αυτοί μας στηρίζουν στο να μπορέσουμε να το αναπτύξουμε, και σίγουρα ακολουθούμε τη λογική του Green Deal, της ενεργειακής συμφωνίας που δεν θέλει να αφήσει κανένα πίσω. Αυτό είναι το, ας το πούμε, το μήνυμα που θέλει το Green Deal, η πράσινη συμφωνία να φέρει στην Ευρώπη, και θέλει να αναπτύξει ακριβώς αυτούς τους μηχανισμούς που να ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια. Και σε επίπεδο Ελλάδος, και συγγνώμη που σας διακόπτω άκομψα, προσπαθώ να τρέξω τη συζήτηση για να λύσουμε και κάποιες απορίες τηλεθεατών. Η πολιτεία βοηθάει ουσιαστικά προς αυτή την κατεύθυνση ή υπάρχουν συγκεκριμένοι φορείς, ιδιωτικές πρωτοβουλίες που προσπαθούν αλλά δεν βρίσκουν το πρόσφορο έδαφος με τη βοήθεια της επίσημης πολιτείας, γιατί νομίζω ότι η κάθε πολιτεία πρέπει να δίνει και ένα κίνητρο προς αυτή την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης. Ναι, είναι οφθαλμοφανές ότι αν μια χώρα υστερεί σε αυτό το τομέα είναι γιατί ακριβώς υπάρχουν εκείνοι οι ανασταλτικοί παράγοντες στη χώρα που δεν
ενισχύουν αυτήν την προσπάθεια, διότι πάντοτε μιλούμε για έρευνα και καινοτομία, όχι επενδύσεις και ανάπτυξη. Mm-hmm. Έρευνα και καινοτομία για να υπάρξει σημαίνει ότι πρέπει να προϋπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί μια χώρα. Η Ευρώπη έχει θέσει 3% του ακαθάριστου προϊόντος κάθε χώρας να διοχετεύεται προς την έρευνα και ανάπτυξη. Δεν ξέρω στην Ελλάδα πόσο είναι, αλλά θα εκπλαγώ αν είναι πάνω από 1%. Εμάς στην Κύπρο είναι κάτω από το, αρκετά πιο κάτω από το 1%, και έχει πάρει απόφαση η κυβέρνηση μας να το αναπτύξει κοντά στο 2,5%, αλλά θα κρατούμε τα χέρια μας σφιχτά για να, για να το δούμε στη πράξη. Υπάρχει αυτή η απόφαση, αλλά θα υλοποιηθεί, και πότε θα υλοποιηθεί, ευελπιστούμε ότι θα υλοποιηθεί. Η Ελλάδα, να μάθω ποιον είναι και θα πω του Στέλιου πόσον είναι τις μέρες αυτές που πάμε, τι είναι το επίπεδο που καθορίζει η χώρα, αλλά δεν είναι το μόνο εμπόδιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να ενισχυθεί η έρευνα και η καινοτομία. Είναι, για παράδειγμα, οι δημόσιες υπηρεσίες της χώρας είναι, πιστεύω, ακριβώς το ίδιο κατάσταση και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Δεν έχουν μέσα στη χρόνο απασχόλησης τους χρόνο για να ασχοληθούν με την έρευνα. Δηλαδή δεν δίδεται, δεν πιστώνεται ως ωφέλιμος χρόνος απασχόλησης ο χρόνος που χρειάζεται για να δεις ποια προβλήματα έχεις και πώς αυτά μπορούν καινοτόμα να τα λύσεις και να τα αναπτύξεις. Και αυτό ακριβώς που λέτε είναι το σημαντικό, αυτό ακριβώς που λέτε είναι το μυστικό, γιατί προφανώς και στην Ελλάδα και στην Κύπρο δεν έχουν αντιληφθεί πόσα πράγματα μπορούν να γίνουν αν προχωρήσει ο τομέας της βιώσιμης ανάπτυξης, βοηθώντας κατ' επέκταση και την ελληνική αλλά και την κυπριακή οικονομία. Νομίζω ότι αυτοί που αποφασίζουν δεν έχουν αντιληφθεί το πόσο σημαντική είναι αυτή η προσπάθεια και πόσο δυναμική μπορεί να είναι στο κομμάτι των οικονομιών. Ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Και να πω και ένα, ακόμα ένα που συμβάλλει στην ίδια κατεύθυνση, είναι ο βαθμός που δένεται η πανεπιστημιακή γνώση της χώρας με την βιομηχανία και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Και οι δύο χώρες μας υστερούν σε αυτό. Δηλαδή δεν δένουμε τον τρόπο που εργάζεται η πανεπιστημιακή κοινότητα με τις ανάγκες, τις ίδιες ανάγκες της οικονομίας και της βιομηχανίας μας στη χώρα μας. Αν πάει στις ανεπτυγμένες χώρες, όλες αυτό το στοιχείο είναι πολύ ψηλά στην προτεραιότητά τους. Στο να δένεται η γνώση της χώρας με τα προβλήματα της χώρας και πώς αυτά μπορούν να ενισχύσουν την οικονομία της χώρας και την ανάπτυξη, τόσο τη βιομηχανική όσο και την ευρύτερη στοιχεία της οικονομίας της. Τίνουμε, ας πούμε, οι χώρες που υστερούν συνήθως τίνουν να εμπιστεύονται εξωτερικούς εμπειρογνώμονες παρά τους εθνικούς εμπειρογνώμονες. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το τραγικό λάθος. Ακριβώς, είναι τραγικό αυτό. Είναι αυτή η ξενομανία που έχουμε διαχρονικά στον ελλαδικό χώρο, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι και στην Κύπρο, ότι θα το πω έτσι πολύ απλά, πολύ λαϊκά. Υπάρχουν τόσα δυνατά μυαλά που μεγαλουργούν στον ελλαδικό χώρο, μάλλον που θα μπορούσαν να μεγαλουργήσουν στον ελλαδικό χώρο, και στον ελλαδικό χώρο αναφέρομαι μέσα και την αγαπημένη Κύπρο, και αυτά τα μυαλά ενδεχομένως να δίνουν τη δική τους τεχνογνωσία σε άλλες χώρες, ενώ εμείς ζητάμε βοήθεια από ανθρώπους που δεν ζουν στη δική μας χώρα, και δεν το λέω σε καμία περίπτωση για να μην γίνουν συνειρμοί ρατσιστικά. Αναφέρομαι στα μυαλά που θα μπορούσαν, σε συνδυασμό με ανθρώπους, επιστήμονες από το εξωτερικό, να κάνουν θαύματα, γιατί η ενεργειακή αναβάθμιση, η βιώσιμη ανάπτυξη δεν αφορά μόνο μία χώρα. Νομίζω ότι αν αναπτυχθεί σε κάθε χώρα ξεχωριστά, το όφελος θα είναι κοινό για ολόκληρο τον πλανήτη. Κύριε Ευθυμίου. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά, και ακριβώς αυτές οι διαγνώσεις που κάνουμε, που στην ουσία
η προσπάθεια μας είναι να αφυπνίσουμε τις διοικήσεις των χωρών προς αυτή την κατεύθυνση και είναι και ένας από τους σοβαρούς λόγους που ερχόμαστε στην Κρήτη εμείς σαν έργο Παντέρα, επειδή το συνέδριο, επειδή ακριβώς η προσπάθεια που γίνεται εκεί είναι να έρθει η πολιτική ηγεσία, να έρθουν αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις και μπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξη αυτή, να έχουμε μια πρώτη επαφή μαζί τους και θα τους αναδείξουμε τα προβλήματα που υπάρχουν και τους τρόπους αντιμετώπισης τους για να βοηθηθούμε όλοι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Ευθυμίου. Κατατοπιστικός απόλυτα, με απλό λόγο, νομίζω ότι οι τηλεθεατές μπορούσαν να καταλάβουν το πόσο σημαντική είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και τι μπορεί να γίνει σε χώρες που έχουν μείνει λίγο πίσω. Την αγάπη μας στην αγαπημένη Κύπρο. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Καληνύχτα σας. Θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Θέλω να σας πω, κύριε Βεϊσάκη και κύριε Σπυρδάκη, και κύριε Βεϊσάκη κυρίως, στη διάρκεια της εκπομπής θα μπορούμε να δίνουμε και κάποια χαρακτηριστικά που αφορούν το συνέδριο, έτσι για να σπάμε λίγο τις τοποθετήσεις των εισηγητών. Παραδείγματος χάρη, ένα ερώτημα που μου έχει δημιουργηθεί εμένα και θα μου το απαντήσετε στο επόμενο μέρος είναι πώς γίνεται ένα συνέδριο στην εποχή της πανδημίας. Σίγουρα υπάρχουν κάποια βασικά διαφορετικά χαρακτηριστικά από τα συνέδρια που είχαμε συνηθίσει. Βεβαίως. Να το πούμε αυτό. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ, ζωντανά σε ώρα εχμής, μιλάμε για το ενεργειακό συνέδριο. Υπάρχουν και κάποια ερωτήματα τα οποία θα τα θέσουμε, αλλά πρώτα θα καλησπερίσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, υπεύθυνο για θέματα ενέργειας, τον κύριο Νίκο Καλογερή. Καλησπέρα σας, κύριε Καλογερή. Καλησπέρα, κύριε Σαλέχη. Και τον επικεφαλής δημοσίων σχέσεων της ΔΕΣΦΑ, τον κύριο Φερνάντο Καλλιγά. Κύριε Καλλιγά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θα μου επιτρέψετε, προτού δώσω το λόγο σε εσάς, να θέσω ένα ερώτημα στον κύριο Βεϊσάκη που έρχεται από τηλεθεατές. Να πούμε καταρχήν ότι το συνέδριο, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, ξεκινάει την 5η-8η του μήνα, ολοκληρώνεται στις 10 του Ιουλίου, πραγματοποιείται στην Χερσόνησο και υπάρχει ενδιαφέρον από την πλευρά των τηλεθεατών. Πώς μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει με φυσική παρουσία το συγκεκριμένο συνέδριο? Η δήλωση συμμετοχών γίνεται στο site στο cretanenergyconferences.org. Εκεί πέρα υπάρχουν δύο δυνατότητες. Ή κάποιος θα το παρακολουθήσει διαδικτυακά, όπου μόλις κάνει την εγγραφή του, έρχεται αυτόματα το link και συνδέεται. Είτε με φυσική παρουσία, που θα πρέπει, αν παρευρεθεί, καταρχάς είναι δωρεάν η προσέλευση, που αν παρευρεθεί θα πρέπει να έχει κάνει rapid test 24 ώρες πριν ή να έχει πιστοποιητικό εμβολιασμό. Πιστοποιητικό εμβολιασμό. Να υποθέσω ότι επειδή είναι, αν δεν κάνω λάθος, θα τολμήσω να το πω, και το πρώτο διαζώσεις συνέδριο που πραγματοποιείται στην Κρήτη στην εποχή της πανδημίας, γιατί πέρυσι η τουριστική σεζόν είναι πολύ περίεργη. Βεβαίως τα συνέδρια δεν υπήρχαν ούτε στο χάρτη τουλάχιστον διαζώσεις. Είναι λίγο ακραία τα logistics, δηλαδή να καταφέρεις να το οργανώσεις, επειδή είναι καινούριο όλο αυτό, είναι ακραίο να το οργανώσεις και να ικανοποιήσεις και όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη, διότι είναι πολλοί παράγοντες, από τους χορηγούς μέχρι το οτιδήποτε που αφορά αυτό. Μάλιστα. Δηλαδή, αν είδατε και δυστυχώς, ας πούμε, ακυρώθηκε το TEDx που ήταν να γίνει το επόμενο διάστημα, είναι λίγο ακραίο, αλλά γίνεται. Και είναι και υποχρεωτικό να γίνεται και με διαδικτυακή παρακολούθηση. Και νομίζω ότι είναι και ένα στοίχημα το διαζώσεις σε αυτή την περίοδο και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα μου πείτε βεβαίως ότι έχουμε την τεχνογνωσία, την τουριστική από την προηγούμενη σεζόν που άνοιξε ο τουρισμός, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα. Δόξα τω Θεώ, νομίζω ότι η Κρήτη τα κατάφερε μια χαρά. Κύριε Καλογερή, έρχομαι σε εσάς. Γνωρίζω ότι ο ρόλος της αυτοδιοίκησης είναι πάρα πολύ σημαντικός. Έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές για θέματα ενεργειακά. Θέλω καταρχήν να σας πω ότι την περασμένη εβδομάδα το θέμα των Βόρειο Δικό Άξονα είχε μεγάλη αποδοχή από την πλευρά των τηλεθεατών και αρκετά τα ερωτήματα. Χαίρομαι που σας φιλοξενώ μία ακόμα φορά εδώ σε ώρα εχμής, με ένα διαφορετικό θέμα. Θέλω λίγο να μου πείτε το ρόλο της αυτοδιοίκησης, το ρόλο της περιφέρειας Κρήτης σε αυτήν την προσπάθεια με σημείο αναφορά στο 5ο Παγκρήτιο Ενεργειακό Συνέδριο και σε μια εποχή που γίνεται πολύ λόγος για ενεργειακή διασύνδεση της Κρήτης με την Υπηρωτική Ελλάδα, για ενεργειακή αναβάθμιση και αυτονομία της Κρήτης, αλλά και το ρόλο που μπορεί να παίξει στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και όχι μόνο. Καταρχήν να πούμε ότι την περασμένη εβδομάδα, λόγω ανάγκης, το σύστημα της Κρήτης ενισχύθηκε με το καλώδιο από την Πελοπόννησο από το σταθμό της Μεγαλόπολης.
Αυτό βγήκε και το γιόρτασε και ο Πρωθυπουργός, αν είδατε προχθές. Ήταν μια σημαντική στιγμή, διότι είχε τοποθετεί το καλώδιο, είχαν γίνει κάποιες δοκιμές, αλλά δεν έχουν τακτοποιηθεί ακόμα κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Το καλώδιο δεν είχε μπει σε εμπορική λειτουργία. Όμως, επειδή έγινε μια κρεταμένη ζημιά και χρειάστηκε να κλείσουν κάποιες μονάδες στο σταθμό παραγωγής οδός Ξυλοκαμάρα. Ταλαιπωρηθήκαμε αρκετά σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντως θέλω να σας πω. Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, το καλώδιο με τη μισή περίπου δυναμικότητα μας βοήθησε να αποφύγουμε μια πολύ χειρότερη κατάσταση όσον αφορά τον ενεργειακό μας ασφάλεια. Θα σας ρωτήσω κάτι πολύ έτσι απλό. Αν δηλαδή δεν είχε υπάρξει αυτή η ενεργειακή διασύνδεση με το μικρό καλώδιο, θα μπορούσαμε αυτή τη στιγμή να είμαστε αντιμέτωποι και με ένα γενικό blackout της Κρήτης, κύριε Καλογερή? Κοιτάξτε, σε ένα σύστημα κλειστό, το οποίο τροφοδοτείται μόνο από τον εαυτό του ουσιαστικά, από τις τρεις μονάδες δηλαδή, οι οποίες υπάρχουν στο νησί, και τις ΑΠΕ, οι οποίες ΑΠΕ, να το πούμε και αυτό γιατί να είμαστε δίκαιοι, βοήθησαν αρκετά το σύστημα. Επειδή τις συγκεκριμένες μέρες υπήρχε ηλιοφάνεια και αέρα, δούλεψαν ομογενήτες κυρίως αλλά και τα φωτοβολταϊκά και ενισχύθηκε το σύστημα. Αντιλαμβάνεστε ότι για να είμαστε ασφαλείς θα πρέπει και οι συνδέσεις να ολοκληρωθούν και βέβαια η ασφάλεια μεγάλη και η πτήρης ασφάλεια υπέρχεται με την ολοκλήρωση της μεγάλης διασύνδεσης η οποία έχει ξεκινήσει μεταξύ Μεγάρων και Κορακιάς, σύνορα Ερακλείου με Ρέθυμνο. Και βέβαια να ενισχυθεί το ενεργειακό μείγμα της Κρήτης και με άλλες μορφές ενέργειας. Και χαιρόμαστε που έχουμε μαζί μας εδώ τη ΔΕΣΠΑ και περιμένουμε να ακούσουμε στο συνέδριο για κάποιες εξελίξεις πάνω στο τομέα αυτό. Να ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και είναι και ερώτημα τηλεθεατή. Αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να υπάρξει ένα πιο εκτεταμένο πρόβλημα στη διάρκεια του καλοκαιριού, γιατί όλες αυτές οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση στην Κρήτη έπεσαν και πάνω σε έναν καύσωνα, θα τολμήσω να πω, ολκής. Δηλαδή, είστε και στα Χανιά. Την περασμένη Πέμπτη, τα Χανιά είχαν 44,3 βαθμούς Κελσίου και ήταν η υψηλότερη θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα. Αντιλαμβανόμαστε ότι όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία, αυξάνονται και οι ανάγκες στον κλιματισμό, αλλά και οι μηχανισμοί των σπιτιών ή των επιχειρήσεων. Υπάρχει ένας τέτοιος κίνδυνος μέσα στο καλοκαίρι για κάτι πιο εκτεταμένο? Κοιτάξτε, μια ζημιά είναι απρόβλεπτη. Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα γινόταν ένα παράδειγμα, είχαν η χρονιά, η σεζόν, η τουριστική ήταν μια συνηθισμένη χρονιά, όπως ήταν το 18 και το 19, με τα ξενοδοχεία γεμάτα και πάνω από 1 εκατομμύριο τουρίστες στην Κρήτη. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ χειρότερα. Παρ' όλα αυτά, η ζήτηση για τα κλιματιστικά, η ζήτηση ρεύματος, έφτασε σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα. Από ό,τι με ενημέρωσαν δηλαδή από τη ΔΕΗ, έφτασε σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα. Μπορώ να σας το πω μέσα από το σπίτι μου, κύριε Καλογερή. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτό πράγμα υπάρχει πάντα. Γι' αυτό για λόγους ασφάλειας στον ενεργειακό μας εφοδιασμό, καλό να υπάρχουν διάφορες πηγές και βέβαια ανεξάρτητα από τα καλώδια τα οποία θα ολοκληρωθούν. Κάποιες μονάδες υπό μορφή εφεδρείας θα πρέπει να παραμείνουν στην Κρήτη. Ξέρεις τα λινοπεράματα, τα οποία είναι μια επιβαλλιωμένη μονάδα και η οποία πρέπει να φύγει. Αθερνόλακο σίγουρα. Ενδεχόμενα έστω και στο Καμάρα θα παραμείνουν για ένα διάστημα για να υπάρχει ασφάλεια εφοδίασμα. Θα μου επιτρέψει να δώσω το λόγο και στον κύριο Καλλιγά. Κύριε Καλλιγά, η ΔΕΣΦΑ έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και λόγο και στο 5ο Παγκρήτιο Ενεργειακό Συνέδριο, αλλά και γενικότερα σε θέματα που αφορούν την ενέργεια. Θα ήθελα καταρχήν να εστιάσουμε λίγο στην δική σας παρουσία σε αυτό το σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, και φαντάζομαι οι άνθρωποι που γνωρίζουν αντιλαμβάνονται πόσο μεγάλη ευκαιρία είναι για την Κρήτη αυτό το συνέδριο που ξεκινά σε λίγες ημέρες. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ σήμερα μαζί σας. Σωστά είπατε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό συνέδριο τόσο για την Κρήτη όσο και για την ευρύτερη περιοχή. Και είναι η πρώτη φορά που ο ΔΕΣΦΑ έχει στο συνέδριο και αυτό είναι λόγω και του ενδιαφέροντος που δείχνουμε στην περιοχή. Ο ΔΕΣΦΑ είναι ο διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Έχουμε μια σειρά από έργα, 500 εκατομμύρια τα επόμενα 10 χρόνια, τα οποία θα γίνουν στη χώρα, αναπτύσσοντας τους αγωγούς μας προκειμένου να πάνε σε πιο πολλές κοινωνίες. Επίσης, πια βλέπουμε ότι η Ελλάδα γίνεται ένα ενεργειακό hub, ένας ενεργειακός κόμβος.
όπου αυτό έστω και με καθυστέρηση βεβαίως, κύριε Καλλιγά. Ναι. Άρα εκεί πέρα βλέπουμε ότι τα έργα τα οποία κάνουμε είναι προκειμένου να το αναπτύξουμε, προκειμένου να έχουμε φυσικό αέριο από και άλλα μέρη, εκτός από τη Ρωσία που ερχόταν πρώτη σε κάλα με τη χρήση του LNG από όλο τον κόσμο. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή πάνω από 6-7 χώρες που φέρνουν φυσικό αέριο στην Ελλάδα και βλέπουμε ότι υπάρχουν και άλλες επενδύσεις πάνω στο υγροποιημένο φυσικό αέριο, στο LNG, που γίνονται, η Motorola ξεκινάει τη διόρυγα γκάς, σχεδιάζει και κοιτάει πώς μπορεί να γίνει. Επίσης βλέπουμε και η Gas Trade πάνω στην Αλεξανδρούπολη, το οποίο σημαίνει ότι θα έχουμε ακόμα καλύτερη ασφάλεια εφοδιασμού. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, πρωτού συνεχίσετε την εισήγηση, γιατί νομίζω ότι είναι ένα ερώτημα που θα ήθελα να το κάνει σε εσάς κάθε κριτικός και κάθε κριτική του. Αντιλαμβανόμαστε ότι το φυσικό αέριο σε πολλές περιοχές της χώρας έχει μπει στην καθημερινότητα των πολιτών. Σημείο αναφοράς βεβαίως η ελληνική πρωτεύουσα, η Αττική. Πότε θα μπορούσε η Κρήτη να υποδεχθεί αυτό το αγαθό, που ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα φυσικά, τι σημαίνει για την ίδια την ενέργεια, τι σημαίνει για την ίδια την εξοικονόμηση της ενέργειας, αλλά και τι σημαίνει για το ίδιο το περιβάλλον και την προστασία του. Αυτόν τον χρόνο ολοκληρώνουμε στη Ρεβιθούσα, που είναι ο σταθμός του υγροποιημένου φυσικού αέριου που έχουμε, που είναι κοντά στα Μέγαρα, τις εγκαταστάσεις για να μπορούμε να φορτώνουμε το φυσικό αέριο σε φορτηγά. Mm-hmm. Όταν υγροποιείς το φυσικό αέριο, ουσιαστικά το συμπιέζεις κατά 600 φορές. Άρα ουσιαστικά κάθε βιτίο που θα μπορούμε να μεταφέρουμε έχει το μέγεθος του 600 σε όγκο για φυσικό αέριο. Στο τέλος του 2023, σε 2 χρόνια, 3, θα φτιάξουμε και ένα ειδικό βραχίωνα, προκειμένου να μπορούμε να φορτώνουμε το υγροποιημένο φυσικό αέριο και σε μικρότερα καράβια, προκειμένου να εξυπηρετούμε και την ναυτιλία, αλλά και τα νησιά. Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε πρόσβαση σε όλους τους υπόλοιπους χρήστες και στην Ελλάδα αλλά και στα Βαλκάνια και κυρίως στα νησιά να χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο. Άρα φέτος του χρόνου τελειώνουμε τις εγκαταστάσεις για να μπορούμε να το μεταφορτώνουμε αυτό σε φορτηγά με ένα πιλωτικό σταθμό στη Ρεβιθούσα και μετά από το 2023 θα μπορούμε να φορτώνουμε και σε μικρά καράβια τα οποία μπορούν να τροφοδοτούν και άλλα καράβια άμα το χρησιμοποιούν σε ναυτικό καύσιμο, είτε νησιά, όπως πολύ σωστά μίλησε ο κ. Καλογέρης πριν, τίθεται το θέμα της ασφάλειας εφοδιασμού, τίθεται το θέμα ότι τα εργοστάσια ίσως έχουν παλιώσει και να τα έχεις σε εφεδρεία άλλες μονάδες οι οποίες μπορούν να έχουν διαφορετικά καύσιμα, είναι κάτι που είναι πολύ χρήσιμο και για πολλά νησιά. Άρα να υποθέσω ότι στην εισήγηση της ΔΕΣΦΑ, στην εισήγησή σας σε αυτό το συνέδριο, θα κάνετε και κάποιες σχετικές ανακοινώσεις για το ρόλο της Κρήτης και πότε μπορεί να έχει στην δυνατότητά της, στην καθημερινότητά της, το φυσικό αέριο. Να υποθέσω όμως ότι απέχουμε αρκετά μακριά στην χρήση του φυσικού αερίου, όπως γίνεται παραδείγματος χάρη στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Και λόγω της νησιωτικής περιοχής. Τα νησιά έχουν μια πρακτική αδυναμία σε σχέση με την υπηρωτική Ελλάδα, σωστά? Σωστά. Επειδή το θέμα είναι να το φέρνεις αυτό και με έναν τρόπο που να συμφέρει και τους κριτικούς να μπορούν να το χρησιμοποιούν. Mm-hmm. Είναι ένα κόστος το οποίο πρέπει να κοιτάξουμε το πώς θα το κάνουμε. Πέρυσι ξεκινήσαμε και είχαμε κάνει με την πρότασή μας προκειμένου να δούμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε ένα σταθμό στην Κρήτη για να έχουμε το υγροποιημένο φυσικό αέριο ώστε να υπάρχει ίσως και για ηλεκτροπαραγωγή αλλά και για τη χρήση στο νησί. Αυτό οριμάζει. Εμείς μας διέπει η αρχή της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας η οποία μας ελέγχει και προσπαθούμε να βρούμε τη βέλτιστη λύση προκειμένου να κάνουμε μια τέτοια λύση. Επειδή ο ΔΕΣΦΑ δεν πουλάει το φυσικό αέριο, απλά το μεταφέρει. Mm-hmm. Άρα προσπαθούμε να δούμε πώς θα γίνει. Επίσης υπάρχει, πριν μιλάγατε πολύ για το πώς εξελίσσεται η τεχνολογία στον χώρο της ενέργειας, κοιτάμε πολύ και τη πιθανότητα να έχουμε άλλα καύσιμα, αέρια καύσιμα, όπως το βιομεθάνιο, το βιοαέριο και το υδρογόνο. Μάλιστα. Το οποίο είναι ενδιαφέρον επειδή αυτό μπορεί να παράγεται και στην Κρήτη και μπορεί να χρησιμοποιείται και στην Κρήτη. Και για το υδρογόνο θα αναφερθούμε και στο επόμενο μέρος αρκετά με τον κύριο Παπαλουκά, που σίγουρα έχει να μας πει πολλά πράγματα που θα είναι και μέρος της εισήγησής του. Κύριε Καλογερή, αντιλαμβανόμαστε ότι για να κινηθεί όλη αυτή η διαδικασία της ενεργειακής αναβάθμισης μιας περιοχής, πέρα από την κεντρική πολιτεία, η αυτοδιοίκηση οφείλει και να πιέσει και να διεκδικήσει και ενδεχομένως πολλές φορές να διαφωνήσει.
Ο ρόλος της περιφέρειας Κρήτης και σε αυτό το συνέδριο, αλλά γενικότερα στην ενεργειακή πολιτική, έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια? Κοιτάξτε, για να είμαστε ειλικρινείς, ορισμένα πλάνα είναι διεθνούς και εθνικού επίπεδου. Θα έλεγα ότι δεν είναι εύκολο να τα ελέγξουμε πέρα από ένα σημείο. Δηλαδή, εμείς εκφράζουμε πάντα τις θέσεις μας, έχουμε διακηρύξει για όλα τα θέματα ενέργειας. Όμως υπάρχουν κάποιοι εθνικού επίπεδου σχεδιασμοί, κάποιες διακρατικές συμφωνίες, τις οποίες βέβαια εμείς μπορούμε να παρέχουμε κάπως περιορισμένα. Για παράδειγμα, διαβάζουμε προχθές για τον East Med, ένα πολύ ενδιαφέρον έτσι, πλάνο για αγωγό φυσικού αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο, το κοιτάσματα του Ισραήλ, της Κύπρου, του Αιγύπτου κλπ. Ότι προχωράνε οι ειδικές οικολογικές αξιολογήσεις για να ολοκληρωθούν οι περιβαλλοντικές αιτιολογίες του έργου. Αυτό τώρα είναι ένα θέμα το οποίο εμείς δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, όπως αντιλαμβάνεστε. Βεβαίως. Το αντιλαμβανόμαστε απόλυτα. Όπως επίσης αυτό που ανακοίνωσε τον καιρό ο Υπουργός, ο κ. Κρέκας, ότι συζητάει με τον Αιγύπτιο ομόλογό του για καλώδιο πράσινου ρεύματος, σταθένη ρεύμα δηλαδή που παράγεται με πολύ χαμηλό κόστος στην Αίγυπτο από την ηλιακή ενέργεια και θα το φέρνει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Είναι πράγματα τα οποία μας συμβαίνουν και εμείς θα παρακολουθούμε. Απλά θα μας ενδιαφέρει να είμαστε σε αυτά τα πλάνα τα οποία έχουν ενδιαφέρον για μας, προκειμένου και εμείς να πάρουμε ένα μέρος του ωφέλους μας αναλογεί. Άρα είναι αλλά μια χρυσή ευκαιρία και για την περιφέρεια Κρήτης αυτό το συνέδριο, μιας και θα έχετε την ευκαιρία να συνομιλήσετε με αρκετούς επιστήμονες, αρκετούς εισηγητές που γνωρίζουν από πρώτο χέρι πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτή η ενεργειακή αναβάθμιση και η ενεργειακή αυτονομία ενός τόπου. Ακριβώς, διότι το συνέδριο αυτό δεν έχει να κάνει, είναι τελείως διαφορετικό από τα προηγούμενα που είχαμε ζήσει. Και ο κ. Μπισάκης δεν ξέρω αν το εξήγησε αυτό, διότι τα προηγούμενα συνέδρια είχαν ως επίκεντρο την Κρήτη, τις ενεργειακές εξελίξεις γύρω από το νησί μας, τις προοπτικές και τους σχεδιασμούς που υπήρχαν όσον αφορά την Κρήτη συγκεκριμένα. Τώρα όμως βλέπουμε ότι είναι ένα ενεργειακό συνέδριο υψηλού επίπεδου. Οι εταιρείες που συμμετέχουν, οι φορείς. Είναι ένα παγκόσμιο συνέδριο και δεν είναι υπερβολή αυτό που λέμε. Μιλάνε τους σχεδιασμούς τους σε όλη την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων. Και εκεί βέβαια η Κρήτη παίζει ένα ξεχωριστό ρόλο, διακριτό ρόλο, διότι είμαστε ένα νησί με πολύ μεγάλη, σε μεγάλη απόσταση από τις υπόλοιπες χερσαίες περιοχές. Περιβαλλόμαστε από θάλασσα, η οποία θάλασσα δεν είναι μόνο, δεν μας παρέχει μόνο ψάρια που είναι εντάξει υψηλής αξίας διατροφικό προϊόν, αλλά είναι αγωγή μεταφοράς, θαλάσσιοι οδοί, τόπος διέλευσης καλωδίων, υδρογονάνθρακες πιθανότητα ενδεχόμενα στο υπέδαφος κάτω τη θάλασσα κλπ. Δηλαδή είμαστε μια περιοχή η οποία αυτή την περίοδο έχει αναβαθμιστεί γεωπολιτικά πάρα πολύ θα έλεγα και προσπαθούμε να μετέχουμε ενεργά σε αυτές τις εξελίξεις. Κύριε Καλλιγά, πόσο σημαντικό είναι, γιατί θέλω να αναφερθούμε λίγο σε αυτό το συνέδριο, πόσο σημαντικό είναι για τις χώρες που είναι γειτονικές ή σε μια άλλη περιοχή του πλανήτη, να ξέρουν ότι μέσα από αυτά τα συνέδρια ένας τόπος μπαίνει στον λεγόμενο ενεργειακό χάρτη, στην ενεργειακή συζήτηση, στον ενεργειακό διάλογο και ενδεχομένως σε ανακοινώσεις που αφορούν αυτό το χώρο. Η Κρήτη βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο ενεργειακά, γεωστρατηγικά. Είναι έντονο το ενδιαφέρον από διάφορες χώρες να κάνουμε αυτή την κουβέντα την ενεργειακή, ειδικά στον τόπο σας, να μπορούμε να δούμε, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Πολογέρης, όλα αυτά τα έργα που γίνονται γύρω-γύρω, το πώς θα μπορεί η περιοχή να τα εκμεταλλευτεί. Άρα, μπορώντας να κάνουμε αυτές τις κουβέντες εκεί, να κάνουμε μια κουβέντα για τα έργα που μπορούν να γίνουν στην περιοχή, που είναι πάρα πολλά. Mm-hmm. Είτε μιλάμε για φυσικό αέριο, είτε συζητάμε για ηλεκτρική ενέργεια, είτε συζητάμε για άλλους υδρογονάνθρακες. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητήσουμε, να δούμε και με την εξέλιξη της τεχνολογίας και με την αλλαγή των συσχετισμών που γίνονται στην περιοχή, κάθε μέρα αποκτά και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Άρα πρέπει να δούμε πώς θα υλοποιήσουμε τώρα αυτά τα έργα και μου φαίνεται αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα το οποίο πρέπει να κερδίσουμε. Νομίζετε ότι αυτή τη στιγμή ως χώρα είμαστε σε θέση, βεβαίως όχι μόνο με τις δικές μας δυνάμεις, γιατί όταν μιλάμε για την Νοτιοανατολική Μεσόγειο, για ολόκληρη τη Μεσόγειο, νομίζω ότι σε αυτή την ενεργειακή αναβάθμιση έχουν ρόλο αλλά και λόγο αρκετές χώρες. Είναι κάτι που ως κοινό καλό
θα γίνει αποδεκτό από πολλές διαφορετικές κοινωνίες, όχι απαραίτητα της ίδιας χώρας. Σαν χώρα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτό το βήμα αυτή τη στιγμή, δηλαδή να έχουμε έναν πιο κομβικό ρόλο, λόγο, αλλά και την επιστημονική τεχνογνωσία να βοηθήσουμε σε αυτή την αναβάθμιση. Ειλικρινά πιστεύω ότι αυτό είναι στο χέρι μας. Πρέπει να αναδείξουμε την αξία που έχει η περιοχή, πρέπει να διεκδικήσουμε τον ρόλο που μας αναλογεί και πρέπει να βοηθήσουμε ώστε να δοκιμήσουμε όλα αυτά τα έργα. Αλλιώς δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε, διότι αλλιώς θα αποδειχθούν άλλες λύσεις. Άρα εκεί είναι που πρέπει όλοι να εστιάσουμε. Τεχνογνωσία μπορεί να βρεθεί, τεχνογνωσία έχει και η Ελλάδα, αλλά μπορεί να βρεθεί και από αλλού. Χρηματοδότηση αυτή τη στιγμή στο ενεργειακό κομμάτι υπάρχει. Ένα μεγάλο μέρος του Ταμείου Ανάπτυξης βασίζεται πάνω στην ενέργεια και στην καινοτομία. Αυτός είναι ο τρόπος που θα μπορέσουμε, ενώ μέχρι τώρα, ειδικά ας πούμε, μιλώντας για το φυσικό αέριο, ήταν κάτι που δεν μπορούσαμε να παρέχουμε στην περιοχή, να δούμε πώς θα το κάνουμε, να κάνουμε και το επόμενο βήμα, να μιλήσουμε για άλλα αέρια. Γι' αυτό και το γεγονός ότι αναφέρεστε τόσο εκτενά στο υδρογόνο, τόσο στο συνεδριό, όσο και αργότερα στη συζήτησή σας, είναι πολύ σημαντικό. Να καταφέρουμε να βγούμε ένα βήμα μπροστά. Λοιπόν, κύριε Καλλίγα, κύριε Καλογερή, θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς που βρεθήκατε εδώ και σίγουρα να καλέσουμε τον κόσμο να παρακολουθήσει την εξέλιξη αυτού του συνεδρίου που φέρνει την Κρήτη στο παγκόσμιο επίκεντρο όσον αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση, τις βιώσιμες πηγές ενέργειας και όλα αυτά τα οποία θα μπορούσαν να αλλάξουν προς το καλύτερο τη ζωή μας με σημείο αναφοράς την προστασία του περιβάλλοντας. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Σπυρτάκη, πρωτού πάω στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω πολύ γρήγορα, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία στη διάρκεια της εκπομπής να τα πούμε πολύ αναλυτικά. Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό. Είναι σημαντικό να υπάρχουν και να γίνονται αυτά τα συνέδρια στον τόπο μας. Θέλω να σας πω ότι ο σκηνοθέτης μου λέει ότι έχετε 30 δεύτερα. Όντως, είναι σημαντικό γιατί επιστήμονες, πολιτικοί και όλοι οι άνθρωποι του χώρου της ενέργειας μπορούμε να ακούσουμε τις νέες τάσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι συμμετέχουν μεγάλες ενέργειες, μεγάλες εταιρείες σε αυτό το χώρο, σε αυτό το event. Και είναι σημαντικό να το στηρίξουμε, να παραβρεθούμε, να παρακολουθήσουμε, ούτως ώστε να ανταλλάξουμε απόψεις και να πάμε ένα βήμα μπροστά σε αυτό το σημαντικό θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. 11 ακριβώς, εδώ ζωντανά σε ώρα αιχμής, το prime time της Δευτέρας. Είναι η προτελευταία ώρα αιχμής για αυτήν την τηλεοπτική σεζόν. Την ερχόμενη Δευτέρα θα σας ευχηθούμε καλό καλοκαίρι. Και συζητάμε για το ενεργειακό συνέδριο, το οποίο έρχεται να κουμπώσει με μία πλειάδα θεμάτων της επικαιρότητας, ενεργειακή διασύνδεση της Κρήτης με την υπηρετική Ελλάδα, τα πρόσφατα blackout που άλλαξαν τη δική μας καθημερινότητα και μας ταλαιπώρησαν και εν μέσω καύσωνα. Ακούσαμε τους εξαιρετικούς εισηγητές. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι που γνωρίζετε από ενεργειακά, αν μπείτε και δείτε τους εισηγητές αυτού του συνεδρίου, πραγματικά είναι ένα παγκόσμιο συνέδριο που φέρνει την Κρήτη στο παγκόσμιο επίκεντρο και νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο, να ξεπεράσουμε την εσωστρέφεια, να δείξουμε αυτήν την ενεργειακή εξωστρέφεια, αλλά και ότι μπορούμε σαν τόπος να βγάλουμε και ανακοινώσεις, να βγάλουμε και ειδήσεις που θα βοηθήσουν αρκετά. Μαζί μας ο κύριος Βεϊσάκης και ο κύριος Ασπιρτάκης. Θα μεγαλώσω την παρέα. Μαζί μας και ο διευθυντής του Ινστιτούτου Πετρελαϊκής Έρευνας, ο κύριος Νίκος Πασαδάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Πασαδάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Δασκαλάκη. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Και βεβαίως θα καλησπερίσουμε ευθύς αμέσως και τον κύριο Κωνσταντίνο Παπαλουκά, ειδικό για θέματα ενεργειακής πολιτικής και ενεργειακών επενδύσεων, συντονιστή εργασιών της Εθνικής Επιτροπής Υδρογόνου. Κύριε Παπαλουκά, σας ευχαριστώ που είστε απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερη τιμή μου να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας και με μεγάλη μου χαρά θα συμμετέχω στις εργασίες του Παγκρίτιου Ενεργειακού Συνεδρίου, που πλέον βλέπω ότι αποκτά περιφερειακό ενδιαφέρον και όχι μόνο τοπικό. Θα ξεκινήσω με εσάς, κύριε Παπαλουκά, τη συζήτηση, γιατί ο κύριος Καλλιγάς στο προηγούμενο μέρος αναφέρθηκε στο ρόλο του υδρογόνου. Καταρχήν, θα ξεκινήσω με μια πολύ απλή ερώτηση για να βάλουμε λίγο και στο κλίμα τους τηλεθεατές. Ποιος είναι ο ρόλος του υδρογόνου σε αυτήν την ενεργειακή αναβάθμιση και θωράκιση, πώς μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητά μας, γιατί η αλήθεια είναι ότι για το υδρογόνο, σε όλες τις ενεργειακές συζητήσεις και αυτές που έχω κάνει εγώ ρεπορταζιακά, δεν έχω ακούσει πολλά πράγματα και θα τολμήσω να πω ότι απόψε είναι μια χρυσή ευκαιρία μέσω από τη δική μου εκπομπή να ενημερωθώ και εγώ. Πολύ ωραία. Να ξεκινήσουμε με το πολύ απλό ερώτημα.
Γιατί τόσο ξαφνικό παγκόσμιο ενδιαφέρον για το υδρογόνο? Ο λόγος είναι απλός. Το υδρογόνο διαθέτει τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά για να βοηθήσει την παγκόσμια κοινότητα να ξεπεράσει τις τρέχουσες ενεργειακές προκλήσεις και παράλληλα να ενισχύσει τις ενέργειές της για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Αυτό δεν είναι θέμα δηλαδή της Ιαπωνίας και της Κορέας ή θέμα που αναδύθηκε λόγω των πρασίνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά αποτελεί θέμα προτεραιότητας πλέον και της κυβέρνησης Biden, της Σαουδικής Αραβίας και πολλών άλλων κρατών με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δεν είναι τυχαίο που πρόσφατα είχε αποκαλεστεί ο ελβετικός σουγιάς της παγκόσμιας ενεργειακής μετάβασης. Όμως, πρέπει να αναφέρουμε εδώ ότι η ανάπτυξη μιας παγκόσμιας οικονομίας υδρογόνου προϋποθέτει μια ολιστική προσέγγιση που αγγίζει όλα τα τμήματα αυτού που λέμε αλυσίδας αξίας του υδρογόνου, το value chain. Δηλαδή, αυτό προϋποθέτει την παράλληλη ανάπτυξη της ζήτησης στην αγορά, μαζί με αυτή των υποδομών παραγωγής, μεταφοράς και φοδιασμού. Αυτό που λέμε και στους υδρογονάνθρακες upstream, midstream και downstream. Και αυτό γίνεται και η προτεραιότητα σιγά-σιγά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι για να βοηθήσω λίγο τη συζήτηση, να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Και συγγνώμη αν η ερώτηση φανεί και ως αφελής, δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι από τους δημοσιογράφους. Δεν υπάρχουν αφελείς ερωτήσεις. Από τους δημοσιογράφους που χαρακτηρίζουμε φωτεινός πανταγνώστης. Και εγώ, για να προετοιμαστώ αυτήν την εκπομπή, διάβασα λίγο παραπάνω για να βρω κάποια στοιχεία. Το υδρογόνο αυτή τη στιγμή πώς μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητά μας? Τι είναι αυτό που θα μπορούσε να αποτελέσει τομή σε αυτό που λέμε ενέργεια? Ωραία. Να πω εδώ ότι, να ξεκινήσουμε με κάτι απλό. Το υδρογόνο θα κληθεί, λόγω της ιδιότητας που έχει, να πρωταγωνιστήσει όχι μόνο στην παραγωγή ενέργειας, αλλά και λόγω της φύσης του στην αποθήκευση. Και με αυτόν τον τρόπο θα συνεισφέρει καταρχήν στην περαιτέρω αξιοποίηση του δυναμικού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην ενσωμάτιση περισσότερων μονάδων άπες στο ελληνικό ενεργειακό μείγμα. Στις μεταφορές, για παράδειγμα, το μέλλον δεν θα εξαρτάται μόνο σε αυτοκίνητα με μπαταρίες, αλλά θα υπάρξει σημαντική παρουσία της υδρογονοκίνησης χρησιμοποιώντας αυτό που ονομάζεται e-fuels, δηλαδή υδρογόνο ή καύσιμα που βασίζονται στο υδρογόνο, όπως το σύγκας, η αμμονία, η μεθανόλη. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε αυτοκίνητα, αλλά και σε βαρέας χρήσης οχήματα, δηλαδή λεωφορεία ή φορτηγά. Και αργότερα θα τα δούμε και στην ναυσιπλοεία και στην αεροναυσιπλοεία. Πάντως, ψάχνοντας στοιχεία για την υδρογονοκίνηση και σας διακόπτω για να το προσθέσω αυτό, βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες χώρες σε επίπεδο κόσμου που έχουν κάνει τα πρώτα βήματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Καναδάς, Αυστραλία, αλλά μου έκανε εντύπωση ψάχνοντας τα στοιχεία και η Ταϊλάνδη έχει μπει σε αυτό το παιχνίδι. Ας μην πάμε τόσο μακριά, μπορούμε να πάμε σε μια χώρα με ανάλογο πληθυσμιακό προφίλ. Ανάλογη δυναμική με τη χώρα μας. Η Πορτογαλία. Η Πορτογαλία, βεβαίως. Η οποία έχει περίπου τον ίδιο πληθυσμό. Είχα μια προσωπική εμπειρία όταν ήμουνα το 2014 στην Βοστόνη, στο MIT. Είχε γεμίσει όλο το MIT με αφισοκολλήσεις που λέγανε ότι η Πορτογαλία ήταν η πρώτη χώρα που κατάφερε να τρέξει όλες τις ενεργειακές τις ανάγκες πάνω σε ΑΠΕ. Τότε είχα απορρίσει γιατί να ενδιαφέρεται μια Αμερική για τη μικρή Πορτογαλία. Από τότε η Πορτογαλία έχει καταφέρει να πρωτοχωρήσει στις ΑΠΕ, στις μπαταρίες, στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τώρα στο υδρογόνο, αφού έχει καταφέρει να κλείσει την πρώτη εμπορική συμφωνία για προμήθεια πράσινης αμμονίας και υδρογόνου με την Ολλανδία. Έχει επίσης ανακοινώσει πριν από ένα περίπου μήνα ότι τον επόμενο χρόνο το υδρογόνο που παράγεται στο εμβληματικό έργο Σίνες, που είναι και λιμάνι, θα βρίσκεται στις Αντλίες. Και όπως μου είχαν αναφέρει κάποιοι φίλοι, εκεί γύρω στο 2014 είχε εμφανιστεί μια νέα γενιά αξιωματούχων που ξεκίνησαν να ρωτάνε όλες τις περίεργες ερωτήσεις σε όλα τα φόρουμ ενέργειας. Πολλές φορές
φτάνανε και σε σημεία παρεξήγηση από τους παρευρισκόμενους. Στο τέλος, όταν και οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί άθελα τους πήγαν να υποβαθμίσουν το δυναμικό της χώρας στην παραγωγή υδρογόνου, ξεκίνησαν ολόκληρη επανάσταση μέχρι να πείσουν για τη δυναμική τους και σήμερα επαληθεύονται. Γιατί όχι και η Ελλάδα? Μια οικονομία υδρογόνου θα μπορούσε να ενθαρρύνει μια νέα τεχνολογική και βιομηχανική επανάσταση και σε περιφερειακές οικονομίες. Πάντως, κύριε Παπαλουκά, σε επίπεδο χώρας, επειδή αναφέρεστε στην Ελλάδα, νομίζω ότι θα τολμήσω να πω και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι δεν είμαστε ούτε καν σε εμβριακό στάδιο. Πρέπει να κάνουμε τεράστια άλματα. Εδώ θα διαφωνήσω και αυτός είναι και ο ρόλος της παρουσίας μου, φαντάζομαι, εδώ και στο ενεργειακό συνέδριο. Από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια, έχουμε από τον Δεκέμβριο την Επιτροπή για Χάραξη Εθνικής Στρατηγικής Υδρογόνου. Όλο αυτό που συζητήσαμε πριν με την ολιστική προσέγγιση, η Επιτροπή το έχει αφουγκραστεί. Μάλιστα. Και το έχουμε πετύχει, έχουμε αντιμετωπίσει το υδρογόνο ως ένα θέμα διατομεακό, που απαιτεί πολυδιάστατη προσέγγιση από διαφορετικούς φορείς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, μας λύνετε αρκετές απορίες, γιατί η αλήθεια είναι ότι ψάχνοντας στοιχεία σε ελληνικά site δεν έβρισκα πάρα πολλά. Θέλω να σας το πω αυτό. Απλά θα σας πω ότι γίνεται πολύ σημαντική προσπάθεια αυτή την περίοδο και θα εμφανιστούμε με πολύ ξεκάθαρη στρατηγική. Μπράβο. Η οποία θα αποτυπωθεί και στον υποδιαμόρφωση οδικό χάρτη που ετοιμάζει η Επιτροπή. Αλλά αυτό ήδη ξεκίνησε να δείχνει τα σημάδια της δουλειάς που γίνεται και στην πρόσκληση για τα σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, αυτό που ονομάζεται IPCI υδρογόνου. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είχατε και τον κύριο Χατζημαρκάκη σε κάποια. Ήταν στην εκπομπή του συναδέλφου του Νίκου του Παναγιωτόπουλου στο Κρήτη σήμερα μαζί με τον κύριο Βεϊσάκη. Ωραία. Σε αυτή την προσπάθεια για τα έργα IPCI δεν συμμετέχουν μόνο τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως συντονιστές, αλλά και το Υπουργείο Ναυτιλίας, το Υπουργείο Μεταφορών και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ο λόγος είναι απλός. Λίγους μήνες μετά από την πρόσκληση, τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας είναι πολύ ενθαρρυντικά και ελπιδοφόρα. Γιατί μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα καταφέρουμε να έρθουμε σε επαφή με πολλούς ενδιαφερόμενους οργανισμούς και να λειτουργήσουμε ως επιταχυντές για τη συμμετοχή τους στο θεσμό των IPCI. Mm-hmm. Και τώρα μετράμε πάνω από 20 προτινόμενα έργα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό αξιολόγηση από την Ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Είναι κάποια εξαιρετικό όρημα, αυτό που λέτε. Κάποια λιγότερα όρημα και είναι και από τις τρεις κατηγορίες έργων. Δηλαδή, άρα θα πάρω πίσω το εμβριακό στάδιο. Δεν το γνώριζα. Νομίζω ότι έχουμε κάνει βήματα σημαντικά, αλλά νομίζω ότι αυτή η εξωστρέφεια πρέπει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη για να μπορεί να το αντιληφθεί και η κοινωνία, να το αντιληφθούν και οι πολίτες. Και γι' αυτό το λόγο, κύριε Παπαλουκά, έρχονται αυτά τα συνέδρια για να δημιουργήσουν αυτή την εξωστρέφεια ενημέρωσης, όχι μόνο στους ανθρώπους που ασχολούνται με το χώρο, αλλά και στους απλούς πολίτες. Γιατί τελικά τα αποτελέσματα όλης αυτής της προσπάθειας θα έχει ως αποδέχτες τους ίδιους τους πολίτες, τις ίδιες τις κοινωνίες. Μία αγαπημένη μου φράση είναι ότι καλύτερα να δουλεύεις σιωπηλά και μεθοδικά και να αφήσεις τα αποτελέσματα της δουλειάς σου να κάνουν το θόρυβο. Έτσι ακριβώς. Οπότε νομίζω ότι αυτή τη φορά νομίζω ότι γίνεται μια αρκετά σοβαρή δουλειά. Να πω και κάτι ακόμη, ότι αυτή η προσπάθεια έχει αγκαλιαστεί από την κυβέρνηση οριζόντια. Και μέσω της πολιτικής αυτής συμμετρίας έχουμε καταφέρει να ελκύσουμε το ενδιαφέρον από διαφορετικούς τομείς της αλυσίδας αξίου του υδρογόνου, αυτό που λέγαμε στην αρχή δηλαδή. Όπως μεταφορές, ναυτιλία, μηχανικές μονάδες και από startups. Ο στόχος μας είναι να συνεχίσουμε και στα επόμενα κύματα, και εδώ θα πω κάτι το οποίο έχει να κάνει και με την Κρήτη, και στα επόμενα κύματα των IPCI που ακολουθούν, να καταφέρουμε να τοποθετήσουμε όσα περισσότερα ελληνικά έργα και εταιρείες. Και αυτό το λέω όχι μόνο μονάδες παραγωγής υδρογόνου, αλλά δημιουργία hydrogen ready λιμένων, δημιουργία στόλων ferries, τη μετατροπή ρυπαίνουσων βιομηχανιών σε βιομηχανίες που χρησιμοποιούν υδρογόνο για να τροφοδοτούν τις ανάγκες τους.
και να δούμε και άλλες ελληνικές εταιρείες, γιατί έχουμε κάποια φωτεινά παραδείγματα, να πηγαίνουν σε ξένες αγορές και να διαπρέπουν, προσφέροντας στην πατρίδα μας μια τεράστια προστιθέμενη αξία. Και αυτό που ήθελα να πω για την Κρήτη, εδώ θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν και οι περιφερειακές οικονομίες, οι οποίες θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα υπόβαθρο συνεργειών για να αναδυθούν θεματικά clusters, έτσι τα αποκαλούν, τα οποία ξεκινούν λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά της γεωγραφίας που βρίσκονται, αλλά να αφορούν κατά κάποιο τρόπο την αναδυόμενη ευρωπαϊκή οικονομία υδρογόνου. Υπάρχει το παράδειγμα της Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την υποβολή του έργου του White Dragon, για παράδειγμα. Και να κάνουμε και πιο εύκολη τη σύγκριση με την Κρήτη, μπορούμε να πάμε στο νησί της Μαγιόρκα της Ισπανίας, το οποίο έχει ενταχθεί στην κατηγορία των Hydrogen Valleys. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που λέτε. Θα μου επιτρέψετε να βάλω στη συζήτηση και τον κύριο Πασαδάκη, διευθυντή του Ινστιτούτου Πετρελαϊκής Έρευνας. Κύριε Πασαδάκη, νομίζω ότι και η δική σας εισήγηση και το δικό σας κομμάτι έχει ένα κομβικό ρόλο στο 5ο Επαγκρήτιο Ενεργειακό Συνέδριο, με μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει για τους υδρογονάνθρακες, για την πετρελαϊκή έρευνα με επίκεντρο την Κρήτη. Θέλω λίγο να μου δώσετε το στίγμα της δικής σας παρουσίας σε αυτό το σημαντικό συνέδριο. Ναι, σας ευχαριστώ κύριε Δασκαλάκη και για την πρόσκληση. Να πω ότι είναι μια καλή, πραγματικά καλή αφορμή για αυτή τη συζήτηση το συνέδριο, που πιστεύω ότι θα είναι καρποφόρο για το νησί, και μόνο αυτά που ακούστηκαν σήμερα στη δική σας την εκπομπή με αφορμή το συνέδριο είναι χαρακτηριστικά. Αυτά που ανέφερε ο κύριος Παπαλουκάς τώρα για το υδρογόνο, αυτά που ακούστηκαν προηγουμένως για την ανάγκη ανάπτυξης τεχνογνωσίας σε αυτή τη χώρα, αυτά που είπε ο κύριος Καλογερής ότι χρειαζόμαστε μονάδες βάσης, όλα αυτά κάνουν τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα ακούει στο όνομα αυτή τη στιγμή ενεργειακή μετάβαση. Εμείς είμαστε ένα πετρελαϊκό Ινστιτούτο, αλλά όπως σε όλο τον κόσμο, τα πετρελαϊκά Ινστιτούτα, η πετρελαϊκή βιομηχανία ήταν η καρδιά της παραγωγής ενέργειας για δεκαετίες, για ένα αιώνα και πάνω. Σήμερα όμως σε όλο τον κόσμο και εμείς μαζί, τα πετρελαϊκά Ινστιτούτα προσπαθούν να δουν το ρόλο τους, να δουν τα θετικά σημεία τους σε σχέση με ένα καινούριο κόσμο που εμφανίζεται. Τι είναι αυτή η ενεργειακή μετάβαση? Αυτό μας απασχολεί αυτή τη στιγμή και έχουμε αρκετά ερωτήματα και προσπαθούμε να τοποθετηθούμε απέναντί τους. Θα αναφέρω μερικά, γιατί έχουν να κάνουν και με επιμέρους τομείς, αλλά έχουν να κάνουν και με γενικά πώς μια κοινωνία μπορεί να σχεδιάσει ένα τέτοιο μεγάλο μετασχηματισμό. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αναρωτηθούμε, η ενεργειακή μετάβαση είναι μια επανάσταση ή μια εξέλιξη? Θα έχει τα χαρακτηριστικά, εννοώ επαναστατικά, γρήγορα, ή θα είναι μια εξέλιξη? Είναι ένα ερώτημα. Δεν θέλω να δώσω τη δική μας την απάντηση ή τη δική μου την απάντηση, αλλά είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Και τι είναι η ενεργειακή μετάβαση? Απλώς θα αλλάξουμε τα ορυκτά καύσιμα με ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, ή μήπως είναι η χρυσή ευκαιρία να φτιάξουμε ένα πιο στιβαρό σύστημα, στο οποίο με τη βοήθεια της νέας τεχνολογίας πλέον, την οποία δεν είχαμε πριν από 10, πριν από 20 χρόνια, θα μπορέσουμε διαφορετικές πηγές ενέργειας να τις εντάξουμε σε ένα οργανικό σύνολο το οποίο να δουλεύει? Υπάρχει ένα άλλο θέμα. Υπάρχει το θέμα της δημοκρατίας, να το πω έτσι, της ενέργειας. Δηλαδή, αρκεί το γεγονός ότι το πετρέλαιο υπάρχει σε συγκεκριμένες χώρες, σε συγκεκριμένες περιοχές? Είναι ένας πόρος ο οποίος δυστυχώς ή ευτυχώς δεν υπάρχει παντού. Η ΑΠΕ, ο ήλιος, ο αέρας υπάρχουν παντού. Αυτή η προέλευσή τους από μόνη της είναι αρκετή να εξασφαλίσει τη δημοκρατία της ενέργειας του αύριο? Και εάν είναι δημοκρατικός ο τρόπος που εμφανίζονται οι πηγές παντού στον κόσμο, είναι το ίδιο δημοκρατικός ο τρόπος που αυτή η ενέργεια προωθείται, χρησιμοποιείται από την κοινωνία? Όλα αυτά τα ερωτήματα, τα ερωτήματα της ενεργειακής μετάβασης, φυσικά όχι μόνο από την κοινωνιολογική τους πλευρά, αλλά κυρίως από την επιστημονική,
ασχολιόμαστε στο Ινστιτούτο. Κύριε Πασαδάκη, να σας ρωτήσω κάτι. Σε αυτήν την αν θέλετε, ενεργειακή... αν μου επιτρέπετε βεβαίως, να βεβαίως, προσθέσω συγγνώμη. Εδώ κάτι για να τεκμηριώσω αυτό που λέω, ότι προσπαθούμε σαν Ινστιτούτο να είμαστε μέσα στην ενεργειακή μετάβαση. Ίσως σήμερα παρακολουθήσατε, ανακοινώθηκε επίσημα ότι έχουμε την τιμή σε ένα μεγάλο πλάνο, σε ένα μεγάλο project του ΙΤΕ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, στα πλαίσια αυτού του πλάνου, με 55 εκατομμύρια για ολόκληρο το ΙΤΕ, στα πλαίσια αυτού του project θα δημιουργηθεί με βάση το Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας ένα κέντρο έρευνας και καινοτομίας για τη βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση. Θέλω να δηλαδή, σας βλέπετε... πω ότι με προλάβατε, γιατί ήθελα να θέσω αυτό το ερώτημα. Ποιος είναι ο ρόλος της Κρήτης στην ενεργειακή μετάβαση και πόσο σημαντικό ρόλο μπορούν να παίξουν ερευνητικά ιδρύματα όπως είναι το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Κοιτάξτε, νομίζω και ένας προηγούμενος ομιλητής το ανέφερε, ότι ένα σημαντικό θέμα, πέρα από το ποιος έχει τις πηγές της ενέργειας ή ποιος είχε χτες το πετρέλαιο, ποιος έχει σήμερα το αέριο, είναι και η τεχνογνωσία και η επιστήμη που αναπτύσσουν οι διάφορες χώρες. Και βλέπουμε χώρες οι οποίες μπορεί να μην είναι οι μεγαλύτερες παραγωγή πετρελαϊκών προϊόντων στο παρελθόν, αλλά να έχουν μια θαυμάσια θέση, να έχουν μια από τις πρώτες θέσεις στην έρευνα. Αυτή η προστιθέμενη αξία της γνώσης, η προστιθέμενη αξία της καινοτομίας, αυτό είναι κάτι το οποίο, αν θέλετε, είναι μια πρόκληση για χώρες σαν την Ελλάδα. Μικρές χώρες με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αν θέλετε, και αυτό που καμαρώνουμε για το δυναμισμό τον ελληνικό, είναι μια πρόκληση για την Ελλάδα. Το γεγονός ότι δημιουργήθηκε το δικό μας το Ινστιτούτο πριν από μερικά χρόνια, το γεγονός ότι μας στηριζόμαστε σήμερα από την πολιτεία με τη δημιουργία αυτού του κέντρου βιώσιμης ενεργειακής μετάβασης. Το γεγονός ότι εταιρείες πετρελαϊκές, οι οποίες σήμερα βρίσκονται στη διαδικασία να γίνουν ενεργειακοί όμιλοι, όπως είναι τα Ελληνικά Πετρέλαια, μια σημαντική εταιρεία για την Ελλάδα, η οποία αποτελεί χορηγό μας, η οποία μας στηρίζει με σύμβαση χορηγίας, όλα αυτά δείχνουν ότι μάλλον έχουμε τοποθετηθεί σωστά στο κάδρο της σημερινής μέρας. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή έχει ξεκινήσει μια τεράστια συζήτηση και μέσα εδώ από την εκπομπή, από την Crete TV, θυμάμαι σε βάθος χρόνου τις εκπομπές του Γιώργου Τσαχίνη με τις αντιθέσεις όσον αφορά τους υδρογονάνθρακες, τη χρυσή ευκαιρία για την Κρήτη. Με βάση και το 5ο Ενεργειακό Συνέδριο, αυτή τη στιγμή η Κρήτη μπορεί να έχει ένα κομβικό ρόλο, με δεδομένο ότι οι έρευνες, τα κοιτάσματα, οι αριθμοί δείχνουν ότι θα μπορούσε να αλλάξει η ρότα της ελληνικής οικονομίας σε μερικά χρόνια, αν ως χώρα το εκμεταλλευτούμε σωστά? Κοιτάξτε, μερικές φορές, στην Ελλάδα ειδικά, όταν εμφανιστεί κάτι καινούριο, να το πω έτσι, δείχνουμε μία τάση να αφήνουμε πολύ γρήγορα το παλιό και να ασχολιόμαστε μόνο με αυτό το καινούριο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η συζήτηση για την ενέργεια, τουλάχιστον στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί αυτό δεν ισχύει στους χώρους όπου παίρνονται οι αποφάσεις ή στους χώρους όπου γίνεται έρευνα, γίνεται ανάπτυξη. Νομίζω ότι υπάρχει μια μονομέρεια. Ο κόσμος νομίζει ότι θα γυρίσουμε ξαφνικά ένα τεράστιο διακόπτη και θα γεμίσουμε πετρελαιοπηγές. Όχι. Ήθελα να πω το αντίθετο, ότι ο κόσμος από μια μέρα στην άλλη θα περάσει σε ένα μέλλον ενεργειακό το οποίο δεν θα έχει πετρέλαιο. Οι αριθμοί δείχνουν άλλα πράγματα. Και αυτό το λέω σε σχέση και με την Ελλάδα. Οι αριθμοί δείχνουν άλλα πράγματα. Ότι είμαστε στην αρχή μιας μεταβατικής πορείας, η οποία όμως θα είναι αρκετές δεκαετίες και στην οποία ένα μεγάλο μέρος, οι μεγάλες εταιρείες, τα μεγάλα think tanks το τοποθετούν στο 50-60% της παγκόσμιας ενεργειακής ζήτησης, θα στηρίζεται στα ορυκτά καύσιμα. Μα νομίζω, κύριε Πασαδάκη, συγγνώμη σας διακόπτω, ότι η συζήτηση πρέπει να επανατοποθετηθεί στον εξής άξονα, ότι η εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου κάθε περιοχής δεν έχει
ταυτότητα, δεν πρέπει να περιοριζόμαστε στο τι είναι αυτός ο ρηκτός πλούτος. Είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να αλλάξει τη ρότα της καθημερινότητας και της οικονομίας. Ορθώς το θέτεται με αυτόν τον τρόπο. Θα μου επιτρέψετε να επιμείνω σε αυτό. Υπάρχει μέλλον. Υπάρχει μέλλον, υπάρχει ζωή αρκετή ακόμα για τα ορυκτά καύσιμα στις επόμενες δεκαετίες. Βεβαίως. Ταυτόχρονα, αυτή η οικονομική ανάπτυξη που θα στηρίξουν αυτά τα ορυκτά καύσιμα θα ενισχύσει τις νέες μορφές ενέργειας που ευτυχώς που έχουν αρχίσει και αναπτύσσονται. Και αναφέρομαι περισσότερο στις νέες ΑΠΕ, αλλά και στο υδρογόνο, και ειδικά στο υδρογόνο, το οποίο έχει και άμεση σχέση με τα ορυκτά καύσιμα και σαν τρόπος παραγωγής τους. Αλλά εφόσον υπάρχει αυτό το μέλλον παγκόσμια, έχει μέλλον, υπάρχει μέλλον και στην Ελλάδα. Νομίζω ότι η Ελλάδα καθυστερημένα και έχει χάσει δεκαετίες, αλλά ακόμα είναι μέσα στο πλάνο. Η Ανατολική Μεσόγειος, τα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο δεν έχουν αλλάξει από ότι πριν από 4 ή 5 χρόνια, mm-hmm. τα χρόνια που στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα ήταν τα χρόνια ενθουσιασμού. Οι εταιρείες είναι εδώ, μπορεί να υπάρχουν δυσκολίες, αλλά τα κοιτάσματα ανακαλύπτονται, το ΖΟΡΑ ανακαλύπτηκε, η Κύπρος είναι σε μια καλή πορεία, η Αίγυπτος είναι σε μια καλή πορεία, το Ισραήλ είναι σε μια καλή πορεία, η Ελλάδα με εταιρείες της συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία, η Energean η ελληνική αποτελεί σοβαρό παίκτη στο Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Επομένως, σε αυτό το πλαίσιο, εγώ πιστεύω ότι αυτά που λέγαμε πριν από μερικά χρόνια ακόμα ισχύουν. Βέβαια, τώρα πρέπει να τα βλέπουμε υπό το φως των νέων, αν θέλετε, πολιτικών, και οι νέες πολιτικές είναι πολιτικές οι οποίες δεν μπορεί να αλλάξει η Κρήτη προφανώς, αλλά η Ελλάδα, τις οποίες πρέπει να παρακολουθούμε, αλλά να τις παρακολουθούμε χωρίς, αν θέλετε, τον εύκολο ενθουσιασμό του νεοφώτιστου. Η ενέργεια είναι ένα μεγάλο παιχνίδι. Δεν αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη. Και απαιτεί και προσεκτικό χειρισμό. Πρέπει και να είμαστε. Και επιστημονική μελέτη και βεβαίως χωρίς θορύβους και την πανοκρουσία να πετυχαίνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μπράβο. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τη φράση που είπε ο κ. Παπαλουκάς πριν από λίγο. Τα αποτελέσματα να μιλάνε και να δουλεύουμε αθόρυβα. Αυτό κάνουμε κι εμείς. Προσπαθούμε να δουλεύουμε αθόρυβα, να φτιάξουμε μια γερή επιστημονική βάση με βάση αυτά που υπάρχουν ήδη στην Ελλάδα, τη δουλειά των πανεπιστημίων της Ελλάδας, να φτιάξουμε μια τέτοια γερή επιστημονική βάση και να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη μέρα. Επειδή ο χρόνος πιέζει, κύριε Παπαλουκά, θέλω μια πολύ γρήγορη απάντηση σε όλη αυτή την προσπάθεια της επιστημονικής μελέτης, έρευνας, των δραστηριοτήτων, των ανακοινώσεων. Η πανδημία μας πήγε πίσω. Προφανώς, τι δεν έχει πάει πίσω η πανδημία. Υπάρχουν, όπως όλα τα πράγματα, πρέπει να τα δούμε σε ένα πλαίσιο, αυτό που λέμε, SWOT ανάλυση. Δηλαδή, υπάρχουν πάντα ευκαιρίες, όπως επίσης και προκλήσεις. Και πρέπει εμείς να αξιοποιήσουμε το δυναμικό, τα χαρακτηριστικά μας και να βρούμε ακριβώς πώς μία πρόκληση να την κάνουμε ευκαιρία. Συγκεκριμένα για το υδρογόνο, για παράδειγμα, είναι μια ευκαιρία επαναπατρισμού αρκετών επιστημόνων υψηλού επίπεδου που εργάζονται επί του παρόντος στο εξωτερικό και μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να μετατρέψουμε αυτό που μάθαμε να λέμε brain drain σε brain gain. Και αν μου επιτρέπετε να κάνω και να επιχειρήσω μια γέφυρα με τα σχόλια του κ. Πασαδάκη και τους υδρογονάνθρακες. Το υδρογόνο δεν αποτελεί απλά μία ενεργειακή πρόκληση για ενεργειακή μετάβαση. Αναβαθμίζει παράλληλα τη θέση μας στην Ευρώπη και λόγω της γεωγραφικής μας θέσης και της εγκύτητας στην Ανατολική Μεσόγειο και στις περιοχές της Βόρειας Αφρικής που έχουν σημαίνοντα ρόλο και για το πράσινο υδρογόνο και για το γαλάζιο υδρογόνο. Και τέλος, αυτό που είπα και για την ναυτιλία, είναι σημαντικό να συνδέσουμε τους παραγωγούς και εξαγωγής υδρογόνου με τις υποανάδυση αγορές υδρογόνου, όπως αυτές που αναφέραμε, της Ιαπωνίας, της Κορέας, αύριο της Γερμανίας, και αυτό προσομοιώνει κάπως τις αγορές του υγροποιημένου φυσικού αερίου, του LNG. Δηλαδή, όλη αυτή η προσπάθεια δεν πάει χαμένη. Απλά πρέπει ακριβώς να έχουμε ανοιχτά τα μάτια, να βλέπουμε
Το ίδιο συμβαίνει και στον τομέα της μεταφοράς του δεσμευμένου διοξιδίου του άνθρακα, το CCUS. Εκεί υπάρχει ένας σημαντικός χώρος συνεργειών, γιατί θα πρέπει να μεταφερθούν σε προορισμούς αποθήκευσης. Να αναφέρω απλά το παράδειγμα του έργου Northern Lights στην Νορβηγία. Οπότε η ενεργειακή μετάβαση δεν είναι μονοδιάστατη, είναι πολυδιάστατη και βεβαίως, εάν δουλεύουμε μεθοδικά, πιστεύω ότι και η Ελλάδα αλλά και η Κρήτη έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Παπαλουκά. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς, κύριε Πασαδάκη. Νομίζω ότι ήταν κομβικές οι τοποθετήσεις σας και βεβαίως όλα τα περισσότερα θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι σύνεδροι αλλά και αυτοί που θα μπουν να παρακολουθήσουν διαδικτυακά το 5ο Παγκρήτιο Ενεργειακό Συνέδριο που ξεκινάει την 5η εδώ στο Ηράκλειο, στην Χερσόνησο. Καλό σας βράδυ. Θα πάω στο επόμενο και τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και με την επιστροφή θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Ασπυρτάκη για ένα σημαντικό κομμάτι της δικής του εισήγησης και βεβαίως θα θέσουμε κάποια ερωτήματα στον κύριο Βεϊσάκη τα οποία τα έχετε μεταφέρει εσείς. Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε 11 λεπτά μετά τις... είμαστε 41 λεπτά μετά τις 11, έχασα και τα λόγια μου. Πριν από λίγο πρέπει να είχαμε και μία σεισμική δόνηση. Θα το ψάξουμε για να σας πούμε στοιχεία μέχρι το τέλος της εκπομπής. Τουλάχιστον εδώ οι δύο καλεσμένοι το ένιωσαν και οι συνάδελφοι στο κοντρόλ. Τώρα βεβαίως θα μάθουμε τα στοιχεία και θα σας το μεταφέρουμε. Είναι από αυτή τη σεισμική δραστηριότητα που αντιλαμβανόμαστε και νιώθουμε το τελευταίο διάστημα έτσι αρκετά συχνά. Προτού πάω στον κύριο Σπιτάκη, θέλω να έρθω σε εσάς, κύριε Βεϊσάκη, και να επαναλάβουμε λίγο το πότε ξεκινάει το συνέδριο και τι ακριβώς θα συμβεί την κάθε ημέρα για να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε στις 8 του μήνα, 10 η ώρα το πρωί. Είναι στη Χερσόνησο, στο ξενοδοχείο Κρεταμάρη, στο συνεδριακό. Για να έρθει κάποιος εκεί με φυσική παρουσία, θα πρέπει μέχρι την Τετάρτη το βράδυ να έχει κάνει registration, έτσι ώστε να έχουμε προλάβει να του στείλουμε το QR code. Να έχει κάνει αυτό που είπαμε, το rapid test 24 ώρες πριν, ή να έχει πιστοποιητικό εμβολιασμού. Συνεπώς, ξεκινάμε την πρώτη ημέρα και γίνεται ουσιαστικά σε τέσσερις αίθουσες που γίνονται πράγματα. Mm-hmm. Είναι το εκθεσιακό κομμάτι. Μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει και να μιλήσει με τους εκθέτες. Είναι το συνεδριακό κομμάτι που είναι υψηλόβαθμοι θεσμικοί και εταιρείες που ουσιαστικά αναλύουν το αναπτυξιακό χαρακτήρα του συνεδρίου. Και μετά είναι και δύο αίθουσες παράλληλα που γίνονται τα workshop, που είναι κοινή ατζέντα, αλλά έχουμε πολύ περισσότερους ακαδημαϊκούς που ακούσαμε και το συνεργάτη μας από την Κύπρο που πάνε παράλληλα σύζευξη σε αυτό, διότι το ακαδημαϊκό κομμάτι, η έρευνα, έχει διάφορα στάδια. Όταν φτάνουμε στα τελικά στάδια εφαρμογής, είναι και αυτοί που ενδιαφέρονται για την αγορά. Οπότε βάζουμε και το επιστημονικό κομμάτι και είναι αυτές οι δύο αίθουσες που επίσης γίνονται παράλληλα πράγματα. Άρα ο καθένας επιλέγει πού θα πάει. Δηλαδή μπαίνει μέσα, έχει κάνει το registration του και μετά με μια άλλη διαδικασία, να μην σας πω τις λεπτομέρειες με τα καρτελάκια που θα κάνουμε, θα μπορεί να πάει να παρακολουθήσει αυτό που τον ενδιαφέρει. Και θα μπορεί επίσης και διαδικτυακά, αν κάτι άλλο δεν τον ενδιαφέρει τόσο, να το δει μέσω. Μάλιστα. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κύριε Σπυρτάκη, έρχομαι σε εσάς. Και ως έργο πρόληψης, νομίζω ότι θα αγγίξετε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα στα πλαίσια αυτού του συνεδρίου, που έχει να κάνει και με την ίδια την ασφάλεια των εργαζομένων. Θα το πω έτσι πολύ απλά, με τα εργατικά ατυχήματα που η Κρήτη έχει και αρνητικές πρωτιές. Έτσι είναι, όπως το λέτε. Και αν το δούμε και λίγο γενικότερα το θέμα, εξ αρχής, ακούσαμε από τους προηγούμενους συνομιλητές για ενεργειακή μετάβαση. Mm-hmm. Και αυτή η ενεργειακή μετάβαση είναι γεμάτη προκλήσεις. Αυτό αξίζει να συγκρατήσουμε καταρχήν, ότι είναι ένας δρόμος ο οποίος δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα, όπου θα συναντήσουμε πάρα πολλά προβλήματα για να τον διαβούμε. Mm-hmm. Μιλάμε για νέες εγκαταστάσεις, μιλάμε για νέες υποδομές, μιλάμε καταρχήν για νέα καύσιμα, για νέο τρόπο παραγωγής ενέργειας. Άρα, με αυτό το σκεπτικό, θα πρέπει να υπάρξουν νέες μονάδες παραγωγής ενέργειας, στις οποίες, μάλιστα, δεν υπάρχει αρκετή τεχνογνωσία ακόμα. Είναι πολλά πράγματα υποσυζήτηση. Η τεχνογνωσία και η τεχνολογία αναπτύσσεται προς αυτόν τον βαθμό. Το ανθρώπινο δυναμικό, ναι μεν, στην Ελλάδα διατηρούμε και έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες, αλλά δεν είναι ακόμα έτοιμο, ενδεχομένως, να ανταπεξέλθει πλήρως σε τέτοιες υποδομές.
Μετά από εκεί και πέρα μιλάμε για τη φάση της λειτουργίας τέτοιων μονάδων, για τη φάση όπου πλέον σε μια πλήρη εξέλιξη θα χρειαστεί οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους χώρους, να δείξουν μέγιστη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούν αυτές οι μονάδες. Μιλήσαμε για μεταφορά ενέργειας, μιλήσαμε για υγροποιημένο, για LNG, για υγροποιημένο φυσικό αέριο, μιλήσαμε για υδρογόνο. Ακούσαμε ιδιαίτερα σημαντικά πράγματα για το υδρογόνο επίσης, όπου είναι τελείως καινούργιες τεχνολογίες για μας. Άρα, εκεί ακόμα υπάρχει τεράστιο κενό και προκλήσεις που πρέπει να υπερβούμε. Θα σας διακόψω για λίγο, γιατί έχουμε μία πληροφόρηση. Είναι βεβαίως τα πρώτα στοιχεία. Μόλις έχουμε τα τελικά στοιχεία, τα τελικά χαρακτηριστικά της σεισμικής δόνησης. Με βάση λοιπόν τα πρώτα στοιχεία, μιλάμε για μία σεισμική δόνηση 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Θα αναθεωρηθούν βεβαίως τα δεδομένα σε πολύ λίγο. 20 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Άρβης, εδώ στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου, με εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα. Αναφερόμαστε στα στοιχεία που έχουν δοθεί μέχρι αυτή τη στιγμή. Συνήθως αναθεωρείται αυτή η μέτρηση. Είναι το γνωστό σημείο που τις τελευταίες ημέρες δίνει αρκετές σεισμικές δονήσεις. Σε πολύ λίγο θα δούμε και το σχετικό σούπερ με τα σχετικά στοιχεία, τα αναθεωρημένα. Να επαναλάβω, μιλάμε για μία σεισμική δόνηση με τα μέχρι τώρα στοιχεία 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 20 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Άρβης και εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα. Μόλις έχουμε τη νεότερη μέτρηση και τα αναθεωρημένα δεδομένα, θα σας τα μεταφέρουμε. Είναι το σημείο που τις τελευταίες ημέρες έχει έτσι μια έντονη σεισμική δραστηριότητα. Θα μεταφέρω αυτό που κατά καιρούς λένε και οι ίδιοι οι σεισμολόγοι που μιλάνε εδώ στην Crete TV. Είναι μια δραστηριότητα που δεν εμπνέει κάποια ανησυχία. Βεβαίως, σε κάθε περίπτωση, πάντοτε μια σεισμική δόνηση δημιουργεί μια διαφορετική αίσθηση. Σε πολύ λίγο θα επανέλθουμε με όλα τα νεότερα στοιχεία. Ναι, κύριε Σπυρτάκη. Μα ακόμα και αυτό το χαρακτηριστικό παράδειγμα των σεισμικών δονήσεων δημιουργεί άλλη μία, ένα ακόμα θέμα προς συζήτηση. Οι περιοχές ευάλωτες πλέον, οι περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, είναι ένα θέμα το οποίο χρειάζεται σίγουρα περισσότερο μελέτη. Το τρανό παράδειγμα της Φουκουσίμα, όπου είχαν υπολογιστεί τα πάντα, αλλά το περιβάλλον ήρθε να μας υπενθυμίσει ότι έχει τον πρώτο λόγο. Mm-hmm. Τα κύματα υπερπίδησαν, τα αναχώματα που είχαν γίνει. Άρα, ακόμα και το θέμα λοιπόν της κλιματικής αλλαγής είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να τίθεται στο τραπέζι και στα πλαίσια του συνεδρίου θα τοποθετηθούν αρκετοί συμμετέχοντες πάνω σε όλα αυτά τα θέματα των προκλήσεων στα θέματα ασφάλειας. Και εν τέλει, ακόμα και σαν χρήστες, είναι πάρα πολύ σημαντικό να εκπαιδευτούμε σωστά, ούτως ώστε να είμαστε αφενός ασφαλείς και αφετέρου να επιτύχουμε ένα βιώσιμο τρόπο διαχείρισης ενέργειας. Γιατί, κύριε Δασκαλάκη, να μην ξεχνάμε ότι η βιώσιμη ενέργεια εξαρτάται κατά πολύ και από εμάς τους ίδιους τους χρήστες. Οφείλουμε να είμαστε υπεύθυνοι καταναλωτές, ούτως ώστε να μην επιβαρύνουμε τα συστήματα παραγωγής και να μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να διευκολύνουμε και τις επόμενες γενιές, φυλάσσοντας πόρους για τα παιδιά μας. Αυτή τη στιγμή, κύριε Σπυρτάκη, επειδή είναι ένα πολύ λεπτό θέμα αυτό της θωράκισης των εργαζομένων, και η αλήθεια είναι ότι όταν μιλάμε για υποδομές που έχουν να κάνουν με την ενεργειακή αναβάθμιση, όταν λέμε ενεργειακή θωράκιση, γνωρίζουμε ότι όλα αυτά απαιτούν κάποια εργοτάξια, απαιτούν κάποια δεδομένα, απαιτούν ένα συγκεκριμένο τρόπο που πρέπει να λειτουργούν οι εργαζόμενοι. Θα κάνω μια λίγο σκοπτική ερώτηση, κάνοντας και το δικηγόρο του διαβόλου. Επειδή εδώ στην Κρήτη έχουμε αρκετά εργατικά ατυχήματα, ακόμα και σε μικρές επιχειρήσεις ή ακόμα και σε καταστήματα, θεωρείτε ότι εδώ πρέπει να κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα θωράκισης? Γιατί θα τολμήσω να πω ότι όλα καλά, ναι στην ενεργειακή αναβάθμιση, ναι στην ενεργειακή αυτονομία, αλλά όλα πρέπει να γίνονται με ασφάλεια, γιατί πίσω από αυτή την προσπάθεια κρύβονται άνθρωποι που εργάζονται νυχθημερών. Πολύ σωστά το αναφέρετε. Πίσω απ' όλα είναι άνθρωποι οι οποίοι μοχθούν για να πάρουμε αυτό το αποτέλεσμα, για να ανάβουμε το φως στο σπίτι μας. Και με αυτό το σκεπτικό, νομίζω ότι πολύ σωστά το αναφέρετε, θα πρέπει να γίνουν βήματα μπροστά, τόσο σε επίπεδο Κρήτης, όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο. Έρχονται μεγάλες επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας τα επόμενα χρόνια, mm-hmm. και με ευρωπαϊκή στρατηγική. Οπότε σίγουρα εδώ υπάρχει ένα έλλειμμα τόσο νομοθεσίας. Μην ξεχνάμε ότι η νομοθεσία, η οποία διέπει το καθεστώς των θεμάτων ασφάλειας και πρόληψης σε τέτοια έργα, είναι αρκετά παλιό και σίγουρα δεν ανταποκρίνεται στις αυξημένες συνθήκες που δημιουργούν τέτοιο μεγάλο εργοτάξια. Μιλάμε για εργοτάξια τα οποία έχουν ιδιαίτερες εργασίες, επικίνδυνες εργασίες με
έφλεκτα και επικίνδυνα υλικά, εργασίες σε μεγάλα ύψη, σε περιορισμένους χώρους, εργοτάξεις τα οποία δεν είμαστε και τόσο πολύ μαθημένοι. Θα σας διακόψω, γιατί αυτή τη στιγμή έχω μπροστά μου την είδηση που έχει ανέβει στο neacrete.gr. Μπορείτε με ένα κλικ στο neacrete.gr, πέρα από όλη την επικαιρότητα του 24ωρου, να ενημερωθείτε με τη συνεχή ροή των ειδήσεων όσον αφορά την σεισμική δόνηση που πριν από λίγο έγινε αισθητή στην Κρήτη και κυρίως στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου. Ο σεισμός ήταν εντάσσεως με βάση τα αναθεωρημένα δεδομένα 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Σημειώθηκε 20 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, 20 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά του Ηρακλείου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε 5 χιλιόμετρα εστιακό βάθος. Αυτά είναι τα δεδομένα που αυτή τη στιγμή δημοσιεύονται στο neacrete.gr. Μπορείτε να είστε συνδεδεμένοι με το neacrete.gr. Η ροή των ειδήσεων όσον αφορά την σεισμική δραστηριότητα είναι συνεχής για να μπορείτε να ενημερώνεστε. Άρα έχουμε αυτήν την αναθεωρημένη εκτίμηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, επαναλαμβάνω, 11:40, δηλαδή 20 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, πριν από λίγη ώρα, 20 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Ηρακλείου. Και σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, όπως λέει το neacrete.gr, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος τα 5 χιλιόμετρα. Επειδή λοιπόν ήταν επιφανειακός, έγινε και ιδιαίτερα αισθητός. Θα τολμήσω να πω ότι εσείς εδώ το αντιληφθήκατε, εγώ δεν τον κατάλαβα. Είμαστε και στην Ουράζη, 5ο χιλιόμετρο, 5ο Παγκρίτιο Ενεργειακό Συνέδριο. Είμαστε έναν εμβρασμό εμείς και το καταλάβαμε ακριβώς. Κύριε Σπυρτάκη, συγγνώμη, αλλά η επικαιρότητα τρέχει και διακόπτει διαρκώς. Όντως αυτά είναι απρόσμενα. Αυτό πάντως που αξίζει να τονίσουμε είναι ότι υπάρχουν λύσεις. Αυτό που βλέπουμε στο εξωτερικό και σε εξειδικευμένα έργα στην Ελλάδα είναι ότι τα θέματα της ασφάλειας πράγματι είναι αυτά που μπορούν να δώσουν σε ένα έργο με ένα βιώσιμο μέλλον. Η ασφάλεια σχεδιάζεται, κύριε Δασκαλάκη, και αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να μείνει, ότι η επιπολαιότητα σίγουρα θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στο μέλλον. Και σε αυτό το πλαίσιο είναι σημαντικό να σκέψουμε με προσοχή πάνω στο θέμα της ασφάλειας των νέων υποδομών ενέργειας που mm-hmm. πρόκειται να γίνουν, ούτως ώστε τόσο ως εργαζόμενοι, όσο ως εγκαταστάσεις, όσο ως τελικοί χρήστες και τοπικές κοινωνίες, να έχουμε γύρω μας υποδομές και δομές οι οποίες δεν θα προξενήσουν σοβαρά προβλήματα στο μέλλον. Γιατί αυτή η ενεργειακή μετάβαση που αργότερα, αύριο μεθαύριο, το αυτοκίνητό μας μπορεί αντί για πετρέλαιο να εφοδιάζεται με ένα κυβότιο συμπυρισμένο υδρογόνου. Ή μπορούμε να παράγουμε ενέργεια από τα απόβλητα, τα waste to energy. Είναι τεχνολογίες οι οποίες εφαρμόζονται στο εξωτερικό και νομίζω εδώ πλέον είναι η πρόκληση στην Ελλάδα να ξεκινήσουμε να το βλέπουμε σοβαρά το θέμα της ασφάλειας τόσο κατά τη φάση της κατασκευής όσο και τη φάση της λειτουργίας. Μάλιστα. Επειδή απομένουν λίγα λεπτά για να κλείσουμε την εκπομπή, κύριε Βεϊσάκη, θέλω να μου πείτε πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, και θα τολμήσω να πω, το 5ο Παγκρίτιο Ενεργειακό Συνέδριο παρουσιάζει μια τεράστια εξωστρέφεια. Το αναφέραμε και στην αρχή της εκπομπής, αλλά το είπαν και οι εξαιρετικοί εισηγητές καλεσμένοι απόψε. Δεν περιορίζεται στα ενεργειακά δεδομένα της Κρήτης ή της χώρας. Και θέλω να σταθούμε σε κάτι που μου είπατε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για το πόσο σημαντική είναι και η παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε αυτή την προσπάθεια ανθρώπων που θα βρεθούν εδώ για να ακούσουν όλα αυτά τα νέα δεδομένα. Και όλοι αντιλαμβανόμαστε για τη χώρα, για τα βήματα που έχει κάνει αυτή η χώρα ενεργειακά, που νομίζω, θα τολμήσω να πω, είναι πρότυπο όπως και σε πολλά άλλα πράγματα ανά τον κόσμο. Πολύ ωραία. Καταρχάς, μας έκανε τρομερή εντύπωση και εμάς ακόμα που έχουμε registration για φυσική παρουσία από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την Ινδία. Δηλαδή, όντως ήταν εντυπωσιακό. Θα μπορούσα να αναφερθώ με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα που αγγίζει και τις υπόλοιπες ομιλίες και όλη την έννοια του βήματος, με το οποίο το είχαμε τώρα τις προηγούμενες μέρες. Ανακοινώθηκαν τα νέα Horizon για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλω να το φέρω ως παράδειγμα. Το οποίο μας δείχνει ότι από το 2021 μέχρι το 2027 επενδύονται γύρω στα 94 δισεκατομμύρια γύρω από την ανοιχτή έρευνα, ανοιχτή καινοτομία και παγκόσμιες προκλήσεις, εκ των οποίων, γιατί βγήκαν τώρα, μας ενδιαφέρουν και τα βλέπαμε, εκ των οποίων το 1 τρίτο περίπου, δηλαδή τα 30 δισεκατομμύρια, επενδύονται στις ψηφιακές τεχνολογίες, βιομηχανία, ενέργεια, κλίμα και μετακινήσεις λόγω και της ηλεκτροκίνησης. Οπότε θεωρώ ότι
υπάρχει σίγουρα και σε μεγάλα project υποδομής το δίπολο του βιαστικά με το αποφασιστικά, διότι όταν μιλάς για μεγάλα project υποδομής πρέπει να γίνει σοβαρά, πρέπει να γίνει γρήγορα, υπάρχουν project plan, αλλά από την άλλη δεν πρέπει να γίνει βιαστικά. Συνεπώς υπάρχει η ανάγκη αυτού του βήματος, εφόσον υπάρχουν τεκτονικές αλλαγές γύρω από αυτό το θέμα, που υπάρχει ανάγκη και να εκφραστούν και να ζυμωθούν για το μέλλον, να ανταλλάξουμε απόψεις για να δούμε τι θα κάνουμε. Είπατε ότι σας έκανε εντύπωση. Άρα, εννοώ μέσω COVID να έχουμε. Γιατί το λέω αυτό. Σίγουρα οι επιστήμονες από τις ΗΠΑ της Αμερικής αντιλαμβάνονται ότι κάτι συμβαίνει και στο χώρο της νοτιοανατολικής Μεσογείου και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης. Είναι χαρά που αυτό συμβαίνει στην Κρήτη και θα έχουμε και κάποιες σημαντικές ανακοινώσεις. Να μην τα πούμε όλα, γιατί. Και νομίζω, ακόμα και για την Κρήτη θα έχουμε μάλλον ακόμα και για την Κρήτη. Μπορείτε τώρα. Εγώ θα προσπαθήσω να εκμεύσω και μία είδηση. Θα μπορούσατε να μας πείτε πάνω κάτω τι θα μπορούσε να ακουστεί που να αφορά την Κρήτη? Έχει να κάνει σίγουρα με το τελευταίο πάνελ, αλλά δεν μπορώ να πω περισσότερα. Γιατί... Έχει να κάνει με το τελευταίο πάνελ του κυρίου Παπαλουκά και του κυρίου Πασαδάκη. Ναι. Μάλλον. Οπότε να αναφερθούμε λίγο συγκεκριμένα, γιατί δεν είναι πρόβλημα πριν, να σας πω για τα πάνελ που έχουμε μέσα στο συνέδριο. Είναι τρεις ημέρες, είπαμε, σε τέσσερις αίθουσες που γίνονται παράλληλα πράγματα. Όσον αφορά το κεντρικό event του Διεθνούς Συνεδρίου, ξεκινάμε με πάνελ γεωπολιτικής που μας τιμάει με φυσική παρουσία και ο Υφυπουργός Αιγύπτου, ο κ. Μοχίνα και άλλοι ομιλητές. Συνεχίζουμε με τα σοβαρά ενεργειακά θέματα στην Ελλάδα, οπότε έχουμε και όλους τους εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΕΝ, όπως είδαμε το ΔΕΣΦΑ, ΔΕΠΑ κλπ. Συνεχίζουμε μετά το βράδυ με θέματα εκπαίδευσης γεωπολιτικής και υδρογονανθράκων, διότι αυτά κάπως συνδέονται μεταξύ τους και τα θέμα να βγουν συμπεράσματα και τα έχουμε μαζί το βράδυ εκείνη την ημέρα. Μετά την επόμενη μέρα συνεχίζουμε με πάνελ ναυτιλίας, με πάνελ υποδομών. Έχουμε ακόμα και για τα υδροπλάνα που είναι ένα νέο project που έρχεται. Και αυτό στην επικαιρότητα, έχουμε... γιατί από το Σεπτέμβριο ξεκινάνε τις πτήσεις. Ναι, και από το 2022 γενικά θα μπει πολύ σοβαρά το project αυτό και μας αφορά και ως σχολείο, γιατί έχουμε πολλές νησιωτικές περιοχές, πολλές ανάγκες. Και συνεχίζει μετά την τρίτη μέρα, είναι μόνο workshop, διότι τα workshop είναι παράλληλα όλες τις ημέρες. Είναι η ατζέντα μεταξύ των workshop, οπότε έτσι πλαισιώνεται, είναι γύρω στους 80 ομιλητές, είναι πάνω από 100 ομιλίες. Τα workshop είναι μόνο στα αγγλικά, διότι υπάρχει και πολύ μεγάλο διεθνές ενδιαφέρον. Να το παρακολουθείτε. Το Διεθνές Συνέδριο στην κύρια αίθουσα. Την Πέμπτη, στο Κρέτα Μάρες. Ναι. Να μας πείτε τις ώρες. Συγγνώμη, είναι και στα ελληνικά, γιατί βέβαια αφορά, έχουμε μεταφραστεί. Ναι, ξεκινάει 10 η ώρα την Πέμπτη και ολοκληρώνεται περίπου 9 η ώρα το βράδυ. Την Παρασκευή το ίδιο και το Σάββατο τελειώνει το μεσημέρι. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία. Νομίζω ότι θα ακουστούν σημαντικά πράγματα εκεί. Προτού κλείσουμε την εκπομπή, το τμήμα των γραφικών είναι πιο γρήγορο από το σεισμό. Πάμε να δούμε το γράφημα εδώ. Λοιπόν, έχουμε την αναθεωρημένη εκτίμηση της σεισμικής δόνησης, 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, επίκεντρο 22 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά του Ηρακλείου και εστιακό βάθος στα 15 χιλιόμετρα. Είναι το γνώριμο σημείο που τις τελευταίες ημέρες, το τελευταίο διάστημα δίνει έτσι μια έντονη σεισμική δραστηριότητα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να ανοίξουμε και τον χάρτη, εφόσον αυτό είναι εφικτό, για να δουν οι τηλεθεατές σε επίπεδο Κρήτης που ακριβώς είναι. Εδώ βλέπουμε την περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου. Για να καταλάβουν οι τηλεθεατές, μιλάμε στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Είναι το σημείο εκεί στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος που τις τελευταίες ημέρες δίνει μια έντονη σεισμική δραστηριότητα. 4,2 Ρίχτερ η σεισμική δόνηση, 22 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά του Ηρακλείου και βεβαίως εστιακό βάθος στα 15 χιλιόμετρα. Μια σεισμική δόνηση ήταν και πέρασε. Άλλωστε, εμείς εδώ στην Κρήτη έχουμε μάθει να συμπορευόμαστε με τον εγκέλαδο. Νομίζω ότι είμαστε αρκετά έμπειροι, κύριε Βεϊσάκη και κυρία Σπυρτάκη. Και το ότι σήμερα είχαμε μια σεισμική δόνηση, νομίζω ότι το συνέδριο άρχισε να κάνει σεισμική δραστηριότητα πριν ακόμα ξεκινήσει. Είμαστε αρκετά έμπειροι και επειδή μπορεί να κάνει και εντύπωση για ποιο λόγο η Κρήτη στο επίκεντρο, η Κρήτη διαχρονικά ήταν στο επίκεντρο και με τα θαλάσσια δίκτυα από μινωική εποχή, είναι και σήμερα.
Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά ότι ξεκινάμε ακόμα και με θέματα πολιτισμού, πώς μπλέκονται με αυτά τα θέματα. Συνεπώς θα χαρούμε όποιος έχει τη δυνατότητα, είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά, να είναι κοντά μας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς που βρεθήκατε εδώ. Νομίζω ότι καταφέραμε απόψε σε ώρα αιχμής να δώσουμε μια μικρογραφία του εξαιρετικού Πέμπτου Ενεργειακού Συνεδρίου που θα ξεκινήσει την Πέμπτη το πρωί στο ξενοδοχείο Κρέτα Μάρη στη Χερσόνησο. Θα ολοκληρωθεί στις 10 Ιουλίου η Κρήτη στο επίκεντρο σε ένα συνέδριο όπου οι εισηγήσεις δεν αφορούν την Κρήτη και την Ελλάδα, αφορούν όλο τον κόσμο και νομίζω ότι αυτή είναι και η δυναμική της επιστημονικής εξωστρέφειας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα για να κλείσουμε την τηλεοπτική σεζόν για την φετινή τηλεοπτική χρονιά με μία ώρα αιχμής που θα αφορά ένα ακόμα θέμα επικαιρότητας για να σας πούμε βεβαίως αμέσως μετά καλό καλοκαίρι. Να προσέχετε, να είστε υγιείς και ήρεμοι. Μια σεισμική δραστηριότητα είναι, ένα σεισμός ήταν και πέρασε. Όπως είπαμε, έχουμε μάθει να ζούμε με τους σεισμούς. Κυρίες και κύριοι, καλό σας ξημέρωμα, να είστε καλά.